Οκ. Είμαστε έτοιμοι. Χρόνια πολλά στις Κωνσταντίνες, στις Έλενες, στους Κωνσταντίνους. Έχουμε μπόλικους. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Νίκο μου, εκτός αν θες να σχολιάσεις τίποτα επίκαιρο. Όχι, επίκαιρο. Έχεις κάτι στο μυαλό? Όχι. Μιλήσαμε για το άρθρο 86 χθες. Και άλλα θέματα της επικαιρότητας να σχολιάσουμε. Ωραία. Τότε να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε, που σταματήσαμε την τελευταία φορά. Είχαμε... Θα ήθελα να κάνω ένα link ανάμεσα σε δύο πράγματα που είπαμε στα ακριβώς δύο προηγούμενα μαθήματα. Και αυτό θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Θυμάστε μία συζήτηση που κάναμε στο μάθημα για στην απόφαση για τις συντάξεις. Που λέγαμε... Ας υποθέσουμε ότι απαιτείται μία μελέτη ώστε να είναι αντιληπτά οι συνέπειες και από εκεί να κατά κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί η ορθολογικότητα της επιλογής για την επέμβαση συντάξεις. Αυτό τι συνέπειες, αν δεν γίνει αυτή η μελέτη και ας υποθέσουμε, και εκεί είχαμε διαφωνήσει, ότι είναι κρίσιμο αυτό το στοιχείο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες? Και είδαμε δύο προβληματικές. Μία προβληματική. Μα δεν ξέρουμε αν η έλλειψη αυτή της, η πλημέλη αυτή, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια πλημέλη, η πλημέλη αυτή όντως εν τέλει θίγει κάποιον ή δεν θίγει. Μπορεί να θίγει, μπορεί να μην θίγει, δεν είμαστε βέβαιοι. Πώς χειριζόμαστε αυτό? Και μια δεύτερη πλημέλεια, μήπως θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα, και ένα δεύτερο προβληματισμό, πώς θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στο νομοθέτη, εδώ ήταν, εκεί ήταν νομοθέτης, δεν ήταν διοίκηση. Άρα είναι ακόμη πιο σύνθετο το ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η βασική λογική είναι η ίδια. Να διορθώσει ο ίδιος την πλημέλεια και να το κάνουμε αυτό ορίζοντας ότι δεν θα έχει αναδρομική συνέπεια η κρίση μας περί αντισυνταγματικότητας. Μία συζήτηση. Δεύτερη συζήτηση προχθές. Μα εδώ είναι προφανές, είπαμε, ότι αυτή η πλημέλεια δεν θα έχει, όχι μόνο δεν θα έχει επίδραση, δεν θα έχει επίδραση στο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, είναι σαφές ότι η ένωμη τάξη δεν θα ανεχόταν να εκδοθεί η συγκεκριμένη δικητική πράξη, να χτίσει δηλαδή σε ζώνη απολύτου προστασίας. Άρα, τι μιλάμε? Θα συνεχίσουμε βλέποντας παραλλαγές αυτού του μοτίβου, αυτού του προβληματισμού. Τι σημαίνει, αν θέλω να δώσω μια θεωρητική διάσταση σε αυτόν τον προβληματισμό? Η δίκη έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να προστατεύσει κάποια συμφέροντα που εθίγησαν κατά παραβίαση κανόνα δικαίου που άγει για την προστασία αυτών των συμφερόντων. Και με τον τρόπο αυτό, θεσμός της δίκης, ως θεσμός, γιατί η δίκη είναι ένας θεσμός πολιτικής οργάνωσης και κοινωνικής συμβίωσης. Δεν είναι κάτι μαγικό, ούτε κάτι από το υπερπέραν. Είναι ένας θεσμός, ένα process από τα πολλά που υπάρχουν. Υπάρχει το process της νομοθεσίας, υπάρχει ένας άλλος τρόπος ρύθμισης κοινωνικής συμβίωσης που λέγεται σύμβαση και ούτω καθεξής. Υπάρχει ιδιοκτησία, όπου τη ρύθμιση την κάνει ο ιδιοκτήτης, την διαχείριση μάλλον. Η δίκη είναι ένας τέτοιος θεσμός. Πώς θα πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός για να υπηρετήσει αυτή τη λειτουργία του και παράλληλα αντανακλαστικά να δώσει και κίνητρα στη διοίκηση να συμμορφώνεται με την νομοθεσία? Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης και το ειδικότερο μοτίβο είναι τι γίνεται όταν δεν έχουμε μία κλασική προσβολή δικαιώματος, αλλά έχουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της νοημότητας. Δεν έγινε μία μελέτη, υπάρχει μία τυπική πλημέλεια, επηρέασε ή δεν επηρέασε το περιεχόμενο της πράξης,
μπορούσε ή δεν μπορούσε να το επηρεάσει ή να λύσει τελές, να το εξετάσουμε. Όλο αυτό το πακέτο με άλλα λόγια προβληματισμού. Κρατήστε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι η δίκη είναι, δεν είναι ο μόνος θεσμός, είναι ένας θεσμός κοινωνικής συμβίωσης και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι η λειτουργία του και πώς μπορεί λειτουργικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην κοινωνική συμβίωση. Και δεύτερον, ότι πολλές φορές η πλημέλεια που έχουμε διαπιστώσει ή που προβάλλεται, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι προφανές τι συνέπειες έχει για τα συγκεκριμένα συμφέροντα του θυγόμενου και ποια πρέπει να είναι η παρέμβαση του δικαστή, η οποία είναι μια παρέμβαση διαπλαστική κατά φάση, για να προστατεύσει τα συγκεκριμένα αυτά συμφέροντα και όχι απλά για να πει ότι έκανε τη δουλειά του. Ουσιαστικά, αυτές τις σκέψεις του Νίκου επεκτείνεται και δείτε σχεδόν τα πάντα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας και σε όλους τους δικονομικούς κανόνες. Έχουμε φτιάξει κανόνες οι οποίοι υποτίθεται ότι υπηρετούν μια αφηρημένη, εκτός τόπου και χρόνου, καθαρή, αν θέλετε, προσέγγιση για την νομιμότητα, την νομιμότητα για την νομιμότητα. Όχι την νομιμότητα για να προστατεύσει τον Νίκο, τον Γιώργο, την Ελένη, την Κατερίνα, τον Δημήτρη. Την νομιμότητα για την νομιμότητα. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο καλό από το να ήμασταν πιο πεζοί και να βλέπαμε αν η συγκεκριμένη διάταξη που επικαλείται ο Παπασπύρου όντως του είναι χρήσιμη ή απλώς τη χρησιμοποιεί για να, για να πετύχει ένα σκοπό ο οποίος δεν είναι αναγκαστικά ούτε θεμητός, να το πω έτσι, γιατί οδηγεί σε κάτι πιο αποτελεσματικό την ανωμετάξη, ακόμα και τα δικά του δικαιώματα, δεν εξετάζουμε κατά πόσο ουσιαστικά αυτή η αφηρημένη νομιμότητα συντονίζεται με την πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου μια σκέψη τελείως αφηρημένη και εμένα στην αρχή, πρωτού μπούμε στην ουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι και αποτέλεσμα της της ηθικοδικαιικής μας προσέγγισης με την οποία μεγαλώνουμε, γαλουχούμαστε σε έναν βαθμό, έτσι. Το μητρικό γάλα της σκέψης μας είναι ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Καντ, ο ορθός λόγος, ο αφηρημένος ορθός λόγος, ο οποίος ουσιαστικά μας οδηγεί στο ηθικά βέλτιστο, χωρίς να μολύνουμε αυτή την προσέγγιση με πραγματιστικά επιχειρήματα. Τελικά είδαμε στην προηγούμενη απόφαση αυτή η έννοια της λυσιτέλειας το οδήγησε το Διευθυντικό Επικρατείας να δει πιο πραγματιστικά μια κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να το βάλετε και να δείτε σχεδόν τα πάντα. Είμαι σε... Πάντως, δεν νομίζω ότι φταίνει η φιλόσοφη για τον νομικισμό. Δεν είπα ότι φταίνει η φιλόσοφη. Είναι της γραφειοκρατίας. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τους φιλοσόφους είναι, αν θέλεις τη γνώμη μου, το πρόβλημα. Γιατί νομίζουμε ότι είναι ποιοτικά καλύτερο να αγνοούμε την πραγματικότητα, Νίκο. Ότι είναι ηθικά και ποιοτικά καλύτερο να αγνοούμε την πραγματικότητα, γιατί μιλάμε σε αόριστες νομικές έννοιες, μιλάμε σε ένα περιβάλλον εξειδανικευμένο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και δείτε τη διοικητική δικονομία. Όλη τη διοικητική δικονομία, η οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι το επιστέγασμα, αν θέλετε, ένα δημιούργημα αποτελεσματικότητας. Η διοικητική δικονομία πάσχει από το γεγονός ότι είναι φτιαγμένη για να εξυπηρετεί τους δικαστές, τους δικηγόρους, τη διοίκηση όταν οφείλει να φέρει τα στοιχεία στο δικαστήριο και το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν είναι φτιαγμένη για να εξυπηρετεί την νομιμότητα παρά το ότι αυτήν επικαλείται, ή την επίλυση των διαφορών για το καλό του κράτους δικαίου και άλλα τόσα ωραία ζητήματα. Γι' αυτό και η διοικητική δικονομία, Νίκο μου, είναι φτιαγμένη, αυτό θα έλεγα, είναι ο πιστοβαρής. Θυμηθείτε, ξαφνικά είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ασφικτικοί στο πώς θα γεννηθεί μια διαφορά. Μην ξεχάσεις να βρεθείς στην ασφικτική προθεσμία διοικούμενη. Μην ξεχάσεις να έχεις κάνει τις σωστές προδικαστικές προσφυγές ή ενδικοφανείς προσφυγές. Θα δούμε και στην αμέσως επόμενη απόφαση μια τέτοια περίπτωση. Μην ξεχάσεις. Άρα, γίνεται
αν θέλετε, ο δικονομικός χρόνος συμπιέζεται και συμπυκνώνεται πάρα πολύ στην αρχή, κατατίθεται το ένδικο βοήθημα. Αν εξαιρέσει κανείς το τι μπορεί να συμβεί, γιατί εύλογα ένας δικούμενος θα ζητήσει προσωρινή προστασία και θα το δούμε αυτό σε ένα από τα επόμενα μαθήματα, μετά μπαίνουμε σε μια λογική ορίμανσης της υπόθεσης, λες και πρόκειται σε ένα γαλλικό μπορντό ή μπουργκόνι που θα πρέπει να κάτσει 15 χρόνια κάτω από τη γη, ή για ένα φοβερό μάλτ των νησιών του, δεν ξέρω τι, της Βόρειας Σκωτίας, που και αυτό θα πρέπει να περιμένει καμιά 15ετία μέχρι να ανοίξουμε το μπουκάλι. Γιατί η δικονομία τι λέει μετά, θυμηθείτε το. Μετά τα πάντα υπολογίζονται κάποιες μέρες πριν τη δικάσουμε. 30 μέρες πριν τη δικάσουμε θα πρέπει να φέρει το φάκελο η διοίκηση. 15 πλήρες μέρες πριν τη δικάσουμε να γίνουν πρόσθετοι λόγοι. 6 πλήρες μέρες, κοιτάξτε πόσο γελίο είναι, θα εμφανιστεί ένας νέος διάδικος, ο παρεμβαίνων, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και θυμίζω ότι ο παρεμβαίνων έχει και ενδεχομένως μεγαλύτερο κίνητρο να διαφεντέψει τη σωτηρία της υπόθετης διοικητικής πράξης που προσβάλλεται. Θα εμφανιστεί 6 πλήρες, δηλαδή 7-8 πλήρες μέρες πριν τη δικάσιμο. Αυτό είναι όλο και όλο. Πλήρες μέρες πριν τη δικάσιμο. Και υποτίθεται ότι η δικάσιμο θα γίνει και θα προλάβει και ο εισηγητής να τα διαβάσει όλα αυτά. Και 5 μέρες πριν τη δικάσιμο να μας πει ότι θα συζητήσει την υπόθεση και 3 μέρες πριν τη δικάσιμο να φέρει έκθεση απόψεων την παλιά εισήγηση του εισηγητή δικαστή. Δεν είναι, Νίκο μου, γελίο αυτό το πράγμα? Πες μου τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να στηριχθεί? Και θα εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει γιατί. Αφενός βολεύει τους δικηγόρους. Γιατί τους βολεύει? Διότι πληρώνονται, οι δικηγόροι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα να πληρωθούν ανθρώπινα για τις δουλειές που δίνουν. Και τελικά ένας μπακάλικος τρόπος είναι ότι πληρώνεσαι με την κατάθεση του δικογράφου, άρα παίρνεις κάποια χρήματα, περνάνε κάνα 2-3 χρόνια και τότε λες τον άλλον, θες να δικάσεις αγόρι μου, ή έρχεται σιγά σιγά η ώρα της δίκης. Θα πρέπει να μου δώσεις κάποια άλλα χρήματα για να παρασταθώ για σένα. Αν μάλιστα υπάρχει και απόσταση ενός 2 ετών από την κατάθεση του δικογράφου μέχρι την εκδίκαση υπόθεση ή και 3 ετών, μια χαρά είναι αυτό, γιατί ο άλλος θα δεχτεί να με πληρώσει. Αν μάλιστα έχω δικάσει και μια προσωρινή δικαστική προστασία στο μεσοδιάστημα, έχω πληρωθεί 3 φορές για την ίδια υπόθεση ουσιαστικά. Άρα βολεύει αυτό. Δεύτερον, βολεύει το δικαστή. Ο δικαστής δεν φταίει σε τίποτα αν γίνει παρέμβαση 6 πλήρες μέρες πριν τη δικάσιμο και την αναβάλει. Ο δικαστής δεν φταίει σε τίποτα αν 30 μέρες πριν τη δικάσιμο έρθει τελευταία στιγμή ένα τόσο φάκελο από τη διοίκηση, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και πιο σύνθετες οι διοικητικές διαφορές, και τελικά αναβάλει την υπόθεση. Επίσης, για σκεφτείτε λίγο, ποιο θα ήταν το εναλλακτικό, ότι να έλεγε η δικονομία ότι 4 μήνες ή 6 μήνες μετά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου θα πρέπει η διοίκηση να έχει φέρει το φάκελο. Έτσι και προτείνω κάτι τέτοιο, θα με σταυρώσει και το νομικό συμβούλιο του κράτους και όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι. Θα ενοχλούσε τη γραμματεία που θα είχε δουλίτσα παραπάνω των δικαστηρίων. Και μετά πέστε ότι σιγά σιγά η διοίκηση και οι δικηγόροι, όντως στο εξάμεινο από την κατάθεση του δικογράφου, όπως γίνεται στην πολιτική δίκη, έχουν οριμάσει την υπόθεση, Νίκο. Αν είσαι εδώ, γιατί. Ναι. Τι θα σημαίνει αυτό? Ότι ο δικαστής θα έπρεπε ένα χρόνο μετά, 1,5 χρόνο μετά, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί παραπάνω, να έχει δικάσει τη ρημάδα την αίτηση ακυρώσεως. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι αν βάλετε στη συζήτηση, στη νομική συζήτηση, την πραγματικότητα και δεν δείτε τους κανόνες δικαίου, ακόμα και στο δημόσιο δίκαιο, ως κανόνες που εφαρμόζουν άνθρωποι με σάρκα και οστά και με δική τους ατζέντα, πολύ απλά είστε εκτός πραγματικότητας. Και αν θέλουμε να βελτιώσουμε, και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, ότι υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ένα καρτέλ συμφερόντων διαφορετικών, οι γραμματείς των δικαστηρίων, οι δικαστές, οι διοικητικοί υπάλληλοι, το νομικό συμβούλιο του κράτους, οι δικηγόροι, που όλοι βολεύονται από μια σπασμένη, πώς το λένε, σερνόμενη δίκη, καθυστερημένη, άρα σε μια δίκη η οποία αφήνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε νομική αμφισβήτηση την διοικητική διαφορά, δεν λύνει τα ζητήματα με τρόπο αποτελεσματικό και επίσης, υποκρισία, το είπαμε και πριν, έχουμε βρει την απάντηση. Μα αν ακυρώσω στα 3, 4, 5, 105 χρόνια μετά, απλά ο κανόνας είναι η εξτούγκ, δηλαδή η αναδρομική ακύρωση της απόφασης. Αφού έχω πει λοιπόν ότι
και να ακυρώσει το 2026 μια πράξη την η οποία θίγει τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, την Αντωνία, την Αγγελική που βλέπω μπροστά μου, που βγήκε μια πράξη το 2020, δεν έχει καμία σημασία για την νομιμότητα, την βέλτιστη, αν θέλετε, λειτουργία του κράτους κλπ. Διότι θα γυρίσει αναδρομικά η ακύρωση 6 χρόνια πίσω. Αν δεν τα πιάσετε όλα αυτά και δεν τα βάλετε στο μυαλό σας, και για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα θυλά ως έναν βαθμό, αλλά σημαντικά άλματα του Συμβουλίου Επικρατηδία στην τελευταία 20 ετία, θα έχετε χάσει την ουσία. Η ουσία είναι ακριβώς εκεί. Νίκο. Δηλαδή, αυτό που σας λέει ο κύριος Δελής στο τελευταίο, θα προσθέσω κάτι στα προηγούμενα, αλλά στο τελευταίο, σας λέει το εξής. Επειδή όλο αυτό το σύστημα προχωρά αργά, σαν τη χελώνα που έρχεται από την Κίνα, γι' αυτό σου λέει στο τέλος ότι μην αγχώνεσαι, θα έχουμε μια αναδρομική ακύρωση, τα πράγματα θα έρθουν όπως σαν να μην έχει συμβεί ποτέ η πλημέλεια. Αυτό είναι ένας μύθος που μόνο εννοεί ο Γιώργος Δελής, στον κόσμο των ενιών μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι η ενιοκρατία. Πίσω από την ενιοκρατία, συμφωνήσαμε, δεν φταίνει η φιλόσοφη, αλλά τα συμφέροντα, και λειτουργεί έτσι το σύστημα. Δύο, θέλω να προσθέσω, δεν αφορά το μάθημά μας, αλλά προσκαλεί δύο σχόλια αυτό. Το ίδιο συνέβαινε μέχρι πρόσφατα και στην πολιτική δικονομία. Είναι εξέλιξη των τελευταίων ετών με έντονες διαμαρτυρίες η πρόοδος σε ένα σύστημα που λέει θα καταθέτεις τις προτάσεις σου αμφότερα τα μέρη στην αρχή. Και όχι μερικές μέρες πριν τη δικάση μου ή παλαιότερα πριν γίνει η αλλαγή που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη δικάση μου. Και το δεύτερο που θέλω να προσθέσω, άρα το ίδιο πρόβλημα συνέβαινε, η ίδια λογική υπήρχε και στην πολιτική δικονομία. Άστα, όλα για το ακροατήριο. Και το δεύτερο, μία εμπειρία μου από τις ΗΠΑ. Είχα κάνει ένα καλοκαίρι άσκηση στη Νέα Υόρκη, ναυτικό δίκαιο. Εκεί, όταν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια, όταν έρχεται μια υπόθεση, γίνεται το λεγόμενο pre-trial conference. Τι σημαίνει pre-trial conference? Στεφωνάζει ο δικαστής, έχω παραστήσει σε τέτοιο ως παρακολουθώντας βέβαια, στεφωνάζει ο δικαστής τους δικηγόρους των μερών και λέει, πέστε μου ποια στοιχεία αμφισβητούνται. Πέστε μου τώρα, τύπος, ποιες είναι οι ενστάσεις σας που μπορώ να τις επιλύσω προδικαστικά και θα σας ενημερώσω σε ένα μήνα όπου θα σας πω τι θα αποδείξει ο καθένας και τι αποφαίνομαι αν είμαι όριμος για τις προδικαστικές ενστάσεις, ότι είναι πρόβο, ότι υπάρχει ένα παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί ο δικηγόρος δεν μπορεί να έρθει και να πει αυτό που λένε εδώ στην Ελλάδα, αμφισβητώ, αρνούμεν γέννη την αγωγή. Αν πει αρνούμεν γέννη την αγωγή, που είναι ο κανόνας στα ελληνικά δικόγραφα για τον αναγόμενο, κατά πάσα πιθανότητα θα υποστεί κύρωση. Διότι δεν είναι δυνατόν όλα όσα λέει η αγωγή να είναι ψέματα, ώστε να κάνει γενική άρνηση. Έχεις το βάρος με κίνδυνο να υποστείς κύρωση ως δικηγόρος, όχι ως εκτός αν βάλει τον εναγόμενο, αλλά και τότε θα υποστείς συνέπειες ο εναγόμενος. Έχει βάρος ο δικηγόρος να έρθει και να πει συγκεκριμένα: εγώ αμφισβητώ αυτό το πραγματικό ισχυρισμό, αυτό το πραγματικό ισχυρισμό και βάζω και δύο νομικούς ισχυρισμούς. Αυτά τα συνεννοούνται στο pre-trial conference, βγαίνει μια διάταξη πρόχειρη του δικαστή μετά, εκτός αν έχει απόφαση για απαράδεκτο διαβάσιμο. Και στη συνέχεια γίνεται αποδεικτική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που από την αρχή ξεκαθαρίζει τα ζητήματα. Και αν υπάρχει αοριστία, εκεί επιλύεται. Στην Ελλάδα, η αοριστία μπορεί να επιληθεί μετά από 10 χρόνια στον Άρειο Πάγο, για να σου πει ο Άρειος Πάγος ξεκινά από την αρχή. Λοιπόν, αυτά για να έχουμε μια αίσθηση πόσο μπερδεμένα τα έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί τελικά το δημόσιο δίκαιο έχει το εξής, την εξής ιδιαιτερότητα. Επειδή έρχεται να ρυθμίσει ουσιαστικά ένα από τα βασικά του κομμάτια, την προστασία του κάθε ενός από εμάς απέναντι σε αυτόν που έχει το μονοπόλιο της βίας και της κάθετης παρέμβασης με χρήση μόσης εξουσίας, καταλαβαίνουμε ότι όλες οι εγγυήσεις που θα φτιάξει το δημόσιο δίκαιο κατά της αυθαίρετης χρήσης της δημόσιας εξουσίας είναι ιερές. Συναρτώνται με θεμελιώδεις έννοιες δικαιοσύνης, ηθικής κλπ. Αντιγόνες, Καντ, για να γυρίσω να πειράξω λίγο τον Νίκο κλπ. Είναι σωστό αυτό. Το κακό ποιο είναι?
Το κακό είναι ότι αυτά τα αδιαφυσβήτητα, απαραίτητα και κρίσιμα, θεμελιώδη θα έλεγα, στοιχεία μιας έρμης τάξης ώστε να πληρεί τις αξιακές προδιαγραφές της δικαιοσύνης και της ηθικής, πρέπει να τα κάνεις να λειτουργούν και στην πράξη αποτελεσματικά. Μη μας παρεξηγήσετε. Ούτε εγώ, αλλά κατεξοχήν και ο Νίκος, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μειώνουμε τη σημασία των εγγυήσεων. Έτσι, τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κλπ. Απλά η δυσκολία βρίσκεται στο πώς θα τους δώσεις ένα περιεχόμενο ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό τους χωρίς να χωρίς τελικά να καταλήγουν να δημιουργούν μια άλλη αναποτελεσματικότητα από αυτή την οποία έρχονται να ένα άλλο πρόβλημα από αυτό το οποίο έρχονται να επιλύσουν. Είναι λίγο σαν το παραμύθι με τα ποντικάκια που θέλουν να λύσουν το πρόβλημα με την γάτα και κάποιο από αυτά είπε ότι να κρεμάσουμε ένα κουδούνι στην ουρά της γάτας. Είναι πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αν υπάρξει ένα κουδούνι στην ουρά της γάτας θα λύσουμε πολύ το πρόβλημα, αλλά το ποιος θα βάλει το κουδούνι, έτσι, ήταν η δυσκολία η οποία υπονόμευε την κατά τα άλλα πολύ ωραία θεωρητική προσέγγιση. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί η επόμενη απόφαση που θα δούμε και είναι η συνέχεια της προηγούμενης νομολογίας, σκέφτομαι την απόφαση για την προηγούμενη ακρόαση, Νίκο, νομίζω ότι είναι η φυσική συνέχεια, έχει να κάνει με μία από τις πιο θεμελιώδεις εγγυήσεις του διοικουμένου. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Δηλαδή, πριν υποστώ μία ζημιά, μία δυσμενή διοικητική πράξη, εξού και η σημασία της διάκρισης αγόρια και κορίτσια των διοικητικών πράξεων σε ευμενής και δυσμενής, πριν μια δυσμενή διοικητική πράξη, καταρχήν θα πρέπει να δώσω στο διοικούμενο, σε αυτό στον οποίο τον αποδέκτη τη δυσμενούς πράξης, τη δυνατότητα να αμυνθεί, ουσιαστικά να πει τη δικιά του θέση για το ζήτημα αυτό. Θυμάμαι όταν πρωτοέγραφα για αυτά πριν από πολλά χρόνια, είχα πέσει πάνω στην πρώτη νομολογιακή κατοχήρωση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης σε Βρετανικό δικαστήριο 1700 κάτι, όπου ήταν φυσικοδικαιική λίγο, Νίκο, και έλεγε το εξής. Ακόμα λέει και ο Χριστός και ο Θεός, παντοδύναμος και παντογνώστης, παρότι ήξερε τα πάντα, ρώτησε τον Αδάμ και την Εύα γιατί φάγανε το μήλο. Άρα η προηγούμενη ακρόαση είναι στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει πριν επιβάλλεις μια δυσμενή πράξη σε οποιονδήποτε. Εμείς τι κάναμε με την προηγούμενη ακρόαση, και δεν ξέρω πόσα κράτη το έχουν κάνει αυτό, την έχουμε βάλει στο σύνταγμά μας. Μην το ξεχνάμε. Η προηγούμενη ακρόαση δεν είναι μόνο στο άρθρο 6 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, το οποίο μπορείτε να το ανοίξετε όλοι και αν το δείτε τώρα, είναι και στο ίδιο το άρθρο 20 του συντάγματος, που συχνά το επικαλούμαστε την πρώτη παράγραφό του, που είναι το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Η παράγραφος 2 κατοχυρώνει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Το δικαίωμα. Πούμε εδώ ότι υπάρχει μια ιστορική πτυχή. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Η Χούντα είχε απομακρύνει μια σειρά από δικαστές, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι, τον Μιχάλη Στασινόπουλο, και δικαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας με μια ηρωική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που είπε, παρά το ότι είχε δεχτεί νομολογία ότι το δίκαιο της Χούντας ήταν εφαρμοστέο δίκαιο λόγω ως de facto κατάσταση, παρόλα αυτά είχε πει ότι το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης έχει μια, δεν θυμάμαι τη διατύπωση, αλλά μια αιωνή υπερσυνταγματική αρχή και ακύρωσε τις πράξεις της Χούντας διότι δεν επιλήθησαν σε προηγούμενη ακρόαση. Οπότε υπήρχε και αυτό, αν θέλεις, ο συμβολισμός που μπήκε στο Σύνταγμα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Νίκο, και στο κάτω της γραφής είναι πραγματικά ένα από τα θεμέλια ενός κράτους δικαίου. Έρχεται λοιπόν το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, το οποίο, όπως είπαμε, νομολογιακά κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα. Και το 1999, τόσο αργά, σας φαίνεται σύντομα, αλλά αν σκεφτείτε ότι το 1929 φτιάξαμε Συμβούλιο Επικρατείας, διοίκηση έχουμε από τον Καποδίστρια και μετά,
το να φτιάξεις κώδικα διοικητικής διαδικασίας το 1999, 70 χρόνια μετά το Συμβούλιο Επικρατείας, δείχνει πόσο σημαντική ήταν η νομολογιακή διάσταση του διοικητικού δικαίου και πώς αυτό που εσείς βλέπετε ως κωδικοποίηση είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά νομολογιακών κρυξικέλευτων θέσεων. Για να μας πεις το άρθρο 6 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, προηγούμενη ακρόαση του ειδικουμένου, οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, άρα ατομική πράξη, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικός ως προς τα σχετικά ζητήματα. Μετά μας θέτει κάποιες διοικητικές τυπικές προϋποθέσεις, ότι πρέπει να είναι έγγραφη η κλίση, να είναι σαφής, να προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας που θα ληφθεί, κοινοποιείται τουλάχιστον 5 πλήρες μέρες, επίσης ότι συναρτάται αυτό το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, το καταλαβαίνετε, με ένα άλλο κορυφαίο δικαίωμα, μια κορυφαία εγγύηση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, που είναι η πρόσβαση των διοικουμένων στο διοικητικό φάκελο. Και μετά μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση. Διότι αν σε ρωτήσω σήμερα και πάρω απόφαση μετά από 5 χρόνια, ουσιαστικά είναι ανεπίκαιρη η ακρόαση. Επίσης, έχει και μια ρεαλιστική διάταξη, την παράγραφο 3 του άρθρου 6, που μας λέει ότι σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης, μπορεί τελικά η προηγούμενη ακρόαση κατ' εξαίρεση να ακολουθήσει εκ των υστέρων. Δηλαδή, αν ετοιμάζετε να την κοπανίσετε από τα, ενώ είστε φοροφυγάδες του κερατά από τα σύνορα, πιθανόν να μην προλάβουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ακουστείτε, γιατί σας απαγορεύουμε έξω από τη χώρα, αλλά το μέτρο να ληφθεί κατεπηγόντως και μετά να ακολουθήσει η διαδικασία της ακρόασης. Τελευταία διάσταση που σας είπα δείχνει και μια προσπάθεια, αν θέλετε, να είμαστε ρεαλιστές. Δεν φτάνει όμως αυτό που σας διάβασα. Γιατί? Διότι εδώ φτάσαμε σε έναν φορμαλισμό στην Ελλάδα. Πότε πηγαίνει κανείς να προσβάλλει μια διοικητική πράξη? Να πάμε στις ατομικές διοικητικές πράξεις, έτσι. Πότε προσβάλλει μια ατομική διοικητική πράξη? Είτε όταν είναι ευμενής για τον Νίκο και δυσμενής για μένα, δυσμενής για τους τρίτους, δηλαδή αποδέκτης της ευμενής διοικητικής πράξης είναι ο Νίκος Παπασπύρου και εγώ ως τρίτος φύγομαι, οπότε την προσβάλλω. Εκεί δεν υπάρχει προηγούμενη ακρόαση. Η δεύτερη κατηγορία είναι όταν είναι δυσμενής για τον Νίκο Παπασπύρου και είναι ο αποδέκτης της. Στην περίπτωση αυτή, σε κάθε δυσμενή διοικητική πράξη, θεωρητικά θα έπρεπε να ακολουθεί η προηγούμενη ακρόαση. Αν η διοίκηση λοιπόν δεν είχε τηρήσει και μάλιστα πλήρως την προηγούμενη ακρόαση, θεωρητικά ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να ρίξεις μια διοικητική πράξη. Το Συμβούλιο Επικρατείας προσπάθησε να το μαζέψει αυτό το πράγμα νομολογιακά και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρετε και για τις εξετάσεις. Θα τα βρείτε στα βιβλία σας αυτά. Έκανε ένα πρώτο βήμα και είπε να τον ακούσω. Ποιος είναι ο σκοπός, γιατί τον ακούω? Γιατί μπορεί, αυτός έχει το κίνητρο ως ενδυνάμει θυγόμενος από μια διοικητική ενέργεια, να έρθει να μας πει πράγματα τα οποία η διοίκηση δεν γνωρίζει και να αναδείξει τα λάθη της διοίκησης. Ωραία. Αν όμως τελικά η διοικητική πράξη εκδίδεται μετά από αίτημα του ίδιου του διοικουμένου, άρα ο ίδιος ο διοικούμενος έχει προσφέρει στη διοίκηση το πραγματικό και ως ένα βαθμό και το νομικό πλαίσιο για το οποίο ζητάει μια διοικητική πράξη, γιατί να τον ακούσει η διοίκηση? Δεν χρειάζεται να τον ακούσει. Και έτσι φτάνουμε στην πρώτη συρρήκνωση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, όταν τελικά μια δυσμενής διοικητική πράξη, ο Γιώργος Δελής ζήτησε να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια, κατέθεσε μια αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά και η διοίκηση είπε απορρίπτω την άδεια. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται προηγούμενη ακρόαση, για το λόγο ότι ουσιαστικά ακούστηκε ο διοικούμενος στο στάδιο της αίτησης. Σε μια δεύτερη περίπτωση πολύ σημαντική, που συρρυκνώνεται η προηγούμενη ακρόαση στις ατομικές πράξεις, θυμίζω ότι στις κανονιστικές δεν υπάρχει, είναι πάλι στην διαλογική που λέγαμε, αν είναι καθαρά αντικειμενικό το γεγονός για το οποίο επιβάλλεται μια δυσμενής διοικητική κύρωση. Αν προβλέπει ο νόμος ότι
συγγνώμη, θεσμενή κύρωση ή μια θεσμενή πράξη. Αν προβλέπει ο νόμος ότι θα πρέπει να καταθέσω την υποψηφιότητά μου για, τι να σας πω τώρα, για να γίνω, να εξελιχθώ στο πανεπιστήμιο ή για να συμμετάσχω στις εξετάσεις των εφαρμογών και πάω μια μέρα αργότερα, είναι αντικειμενικό το γεγονός. Άρα προηγούμενη ακρόαση δεν προβλέπεται. Δηλαδή πριν αποφασίσω να βγάλω τη δυσμενή πράξη που λέει ότι ο Δελής δεν θα συμμετάσχει στις εξετάσεις ή ότι ο Δελής πάρκαρε παράνομα εκεί πάνω, καταρχήν δεν χρειάζεται προηγούμενη ακρόαση. Γιατί είναι αντικειμενικά τα γεγονότα για τα οποία επιβάλλεται η συγκεκριμένη κύρωση και δεν συναρτάται η κύρωση αυτή από την υποκειμενική συμπεριφορά. Αυτή η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή, είπαμε ότι η πρώτη περίπτωση μεγάλης συρρήκνωσης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης είναι όταν η διοικητική πράξη δυσμενής εκδίδεται με αίτηση του δικουμένου. Η δεύτερη μεγάλη περίπτωση είναι όταν η δυσμενής διοικητική πράξη ερίδεται, στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και γεγονότα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και όχι στην υποκειμενική συμπεριφορά του δικουμένου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο δικουμένος δεν έχει να απαντήσει και πολλά πράγματα. Αν είναι αντικειμενικό το γεγονός και έχει διαπιστώσει, δεν χρειάζεται προηγούμενη ακρόαση. Στη δεύτερη προσέξτε, για να μην το μπερδέψετε, αυτό αφορά τον διοικούμενο. Δεν αφορά το αν η πράξη εκδίδεται κατά δέσμια ή διακριτική ευχέρεια. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν εκδίδεται κατά διακριτική ευχέρεια, πάλι δεν υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης ακρόασης. Λοιπόν, και στην περίπτωση αυτή, έχει χυθεί αρκετό μελάνι, γιατί μπορεί να υπάρχουν όντως κάποιες περιπτώσεις κάποιες στην γκρίζα ζώνη, όπου το τι είναι αντικειμενικό και τι είναι υποκειμενικό να μην είναι σαφές. Αλλά δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όταν δεν μιλάμε για απλή δυσμενή διοικητική πράξη, αλλά για κύρωση, ή αν θέλετε για μια τιμωρία που επιβάλλω σε κάποιον, η τάση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι πιο ελαστικό και να σου λέει ότι καταρχήν και στο μέτρο που με κάποιο τρόπο θα λάβεις υπόψη την υποκειμενική συμπεριφορά, ειδικά όταν έχεις, Νίκο, διακριτική ευχέρεια να ρίξεις ένα πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ, γιατί κάποιος έβγαλε τα τραπεζάκια του καταστήματος του υγειονομικού ενδιαφέροντος και λίγο παραέξω από εκεί που το έχει παραχωρηθεί ο χώρος, εκεί. Εκεί είναι άλλη εξήγηση. Εκεί είναι άλλη εξήγηση. Εκεί, επειδή αν δεν είναι υποκειμενική συμπεριφορά, έχεις δικαστικό δικαίωμα ιονή αντιδικίας. Δηλαδή, έχεις δικαίωμα να αποδείξεις ή να ανταποδείξεις πραγματικούς ισχυρισμούς. Γι' αυτό θεωρείται κάμψη από αυτόν τον κανόνα. Όχι μόνο. Είναι και θέμα όταν θα κρίνεις τη βαρύτητα της παράβασης. Γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί. Ναι. Ναι, μοιραία θα λάβεις υπόψη κάτι που έχει σχέση με το υποκειμενικό στάτους του παραβάτη. Ανεξαρτήτως του υποκειμενικού, εκεί έχεις δικαίωμα να μετάσχεις σε μια διαδικασία που μπορείς να συμμετάσχεις. Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, η δεύτερη περίπτωση που είχαμε συρρυκνώσει το προηγούμενη ακρόαση ήταν όταν η δυσμενής πράξη ουσιαστικά δεν έχεις καμία σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκε ο διοικούμενος, άρα γιατί να σε ακούσω, είναι αντικειμενική η λόγια την οποία σου υφίστασε αυτό το συγκεκριμένο κακή πράξη, να το πω έτσι. Δεν έχεις τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποκτήσεις αυτή την ευμένη πράξη. Ή έχεις, ο νόμος προβλέπει α και β και γ, τα οποία συντρέχουν στην περίπτωσή σου χωρίς να εξαρτώνται από την υποκειμενική σου συμπεριφορά, και αφού αυτά συντρέχουν, γιατί να σε ακούσω. Λοιπόν. Και η τρίτη περίπτωση συρρήκνωσης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, που είναι ευρύτερη, είναι αυτή την οποία είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα. Μα όταν καταδέσμια αρμοδιότητα η διοίκηση οφείλει, αν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να βγάλει αυτή την απόφαση και χωρίς αυτές να εξαρτώνται από την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικουμένου, μοιραία δεν έχει νόημα η προηγούμενη ακρόαση. Τα χέρια της διοίκησης είναι δεμένα. Αν το πραγματικό είναι ξεκάθαρο, γιατί να κάνω προηγούμενη ακρόαση. Και φτάνουμε τώρα στο
στην απόφαση που θα συζητήσουμε σήμερα. Όσο την ανοίγω, αν θες, Νίκο, μπορεί να πεις κάτι παραπάνω σε αυτά που είπαμε. Όχι, είναι ένας ρεαλισμός αυτό, βέβαια και μια συρρήκνωση. Απλά να λάβετε υπόψη σας ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο νόμος έρχεται ο ίδιος και προβλέπει προηγούμενη ακρόαση ως πλέον ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. Έτσι. Άρα μπορεί, πέραν όσων έχουμε πει ή ανεξαρτήτως όσων έχουμε πει, ο νόμος να έρθει και να προβλέψει την προηγούμενη ακρόαση, οπότε επικαλείσαι τον νόμο ως ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. Και φτάνουμε σε μία απόφαση η οποία θα κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα θέσει ως προϋπόθεση για να μπορώ να επικαλεστώ την παράβαση ουσιώδους τύπου, τι δεν είπαμε, δικονομικά ή μη τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, όποτε στις περιπτώσεις που χρειάζεται να τηρηθεί, θεωρεί το παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Και επομένως, έχοντας προβάλει αυτό και εφόσον να χρειάζεται να εξετάσει τίποτα παρακάτω το δικαστήριο, κέρδιζα την υπόθεση. Ακύρωνα την προσβαλλόμενη δυσμενή διοικητική πράξη. Αυτά μέχρι το 2012. Νίκο, είπες κάτι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια... και καμιά φορά, ξέρετε, και έχει σημασία και το πραγματικό για να ξεκουνηθεί ένα δικαστήριο και να αλλάξει την ομολογία του. Εδώ έχουμε την εξής περίπτωση. Έφτασε στην Ολομέλεια, όπως φαίνεται, από μια παραπεπτική απόφαση του τμήματος. Τι είχε γίνει? Λοιπόν, η υπόθεση αφορά κάτι αρκετά πεζό. Υπάρχει μια νομολογία, μια νομοθεσία, την οποία θα ξαναδούμε να ανθεί τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, ελπίζω όχι πάρα πολλά χρόνια, με αυτή την ένταση, που είναι ενισχύσεις που δίνεται από το ελληνικό δημόσιο σε εργοδότες για να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις εργασίας. Βλέπετε, ο ΑΕΔ είναι ο Οργανισμός Απασχολής Εργατικού Δυναμικού. Και εδώ βλέπουμε για το σκοπό της καταβολέψης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατόν να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες βάσει προγράμματος προσχολήσεως. Μπλα 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 μπλα. Με βάση αυτή την νομοθεσία, λοιπόν, χορηγείται μια επιχορήγηση σε κάποιον εργοδότη για να δημιουργήσει και να διατηρήσει για ένα χρονικό διάστημα κάποιες θέσεις εργασίας. Η προϋπόθεση για να πάρει αυτά τα χρήματα ο εργοδότης είναι να τηρήσει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και αυτές που ουσιαστικά ορίζονται στην ατομική πράξη που του χορηγεί την επιχορήγηση. Τι είναι η πράξη επιχορήγησης? Είναι μια ευμενής διοικητική πράξη. Άρα η ανάκλησή της είναι μια δυσμενής διοικητική πράξη. Η βασική προϋπόθεση για τους εργοδότες είναι να διατηρούν τις θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο ελέγχεται από επιθεωρητές εργασίας ή του ΟΑΕΡ περιοδικά. Προκειμένου τι έγινε? Από τα στοιχεία του φακέλου, η φράση αυτή δεν είναι τυχαία. Όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ο έλεγχος που κάνει ο δικαστής, ειδικά ο δικαστής νομιμότητας, είναι ή ο αναιρετικός, είναι ένας έλεγχος με δεδομένο το πραγματικό. Στην έτσι ακύρωση, η μόνη εξαίρεση είναι η πλάνη περί τα πράγματα. Αλλά γενικά το πραγματικό είναι αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Τι είχε γίνει? Όντως χορηγήθηκε μια επιχορήγηση σε κάποιον και δύο χρόνια αργότερα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που είναι ο διευθυντής, διεκόπη το πρόγραμμα και αναζητήθηκε η επιστροφή του αναλογόντος ποσό με την εντολή ότι δεν τήρησε το πρόγραμμα. Αυτό είναι το πραγματικό της υπόθεσης. Θέλω να σκέφτεστε με μυαλό διοικητικού δικαίου. Έχουμε μια ευμενή διοικητική πράξη, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο που είναι το μονομελές αυτό όργανο, διευθυντής του Γραφείου Εργασίας Πατρών, και με πράξη του ίδιου οργάνου, ουσιαστικά αυτό που έχουμε εδώ πέρα, όταν λέει διακόπη το πρόγραμμα, τι είναι?
ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης. Και όπως θυμάστε, η ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης καταρχήν γίνεται από το διοικητικό όργανο το οποίο έχει εκδώσει και την αρχική διοικητική πράξη. Του λέει λοιπόν, δεν τήρησες το πρόγραμμα, φέρε τα λεφτά πίσω. Κατά τη απόφαση αυτή, υπέβαλε ένσταση παραπονούμενος ότι αυτή είναι αόρθια αντιολόγη καθώς μπλα 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 και το αποστέλεσε επίσης τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του. Η ένσταση απορρίφθηκε με μία απόφαση που ουσιαστικά η ένσταση θυμίζει μια ενδικοφανή διαδικασία και στη συνέχεια αυτός είχε τη δυνατότητα να ασκήσει σίγουρα άλλη μία ένσταση και φτάνουμε πια στο η οποία είναι αυτή εδώ. Κάνει λοιπόν μια προσφυγή που απορρίφθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΕΔ με την ίδια αιτιολογία. Κοιτάξτε λίγο. Όταν βλέπετε προσφυγή ενώπιον ενός Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΕΔ, ενός Διοικητικού Οργάνου, καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για προσφυγή δικαστική. Δεν μιλάμε για το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ουσίας που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Η προσφυγή αυτή είναι μια διοικητική προσφυγή. Οι διοικητικές προσφυγές, τις ξέρετε, είναι απαριθμούνται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και η συγκεκριμένη, από ό,τι θα δούμε στη συνέχεια, είναι και ενδικοφανής. Ενδικοφανής. Πάμε στη συνέχεια. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας και κάνει μία τελολογική και θα έλεγα πραγματιστική την ίδια στιγμή ερμηνεία του άρθρου 22 του συντάγματος, που είναι το άρθρο που λέει για το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Δηλαδή, ότι αυτό ισχύει για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων του διοικουμένου. Και μας λέει ότι το θεμελιώδης αυτό δικαίωμα, το οποίο αποτυπώνεται και στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το μη διέποδες δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ από προκειμένου, αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας στο διοικούμενο να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ούτως ώστε να επηρεάσει τη λήψη από το όργανο αυτό της σχετικής αποφάσεως ύστερα από διαφορετική εμφάνιση ή εκτίμηση του πραγματικού υλικού και τούτο ανεξαρτήτως του αν παρέχει στο διοικούμενο αυτό η δυνατότητα να ασκήσει την διοικοφανή προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης. Αυτές οι τέσσερις γραμμές είναι οι γραμμές της μείζωνος, έτσι. Ο σκοπός είναι αυτός. Με αυτό το σκεπτικό εξάλλου είπαμε πριν ότι δεν έχει νόημα να δίνει στο διοικούμενο τη δυνατότητα να ασκεί προηγούμενη ακρόαση, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, όταν είναι το πραγματικό δεδομένο και δεν έχει τίθεται ζήτημα εκτίμησης, γιατί είναι αντικειμενική η λόγη που προβλέπει η νομοθεσία, ή όταν είναι δέσμια αρμοδιότητα, ή όταν είναι, έχει κάνει ο ίδιος την αίτηση, οπότε έχει επηρεάσει αφετηριακά το όργανο προς το πώς θα ήθελε να ληφθεί η απόφαση. Χρησιμοποιεί λοιπόν το ίδιο σκεπτικό και μας λέει για το λυσιτελές της προβολής από το δικούμενο λόγω ακυρώσεως περί μη τηρήσεως του δικαίωματος προηγούμενης ακρόασης, απαιτείται και παράλληλη αναφορά επί των ισχυρισμών που αυτός θα προέβαλε ενώπιον της διοικήσεως αν είχε κληθεί. Αυτή είναι η αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι το 2012. Για να μπορέσεις να ασκήσεις το δικαίωμά σου αυτό, ο σκοπός του οποίου είναι να γίνει τούτο το πράγμα, για να μπορέσεις λοιπόν παραδεκτά να γκρινιάξεις ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας προβάλλοντας σχετικό λόγο ακύρωσης, θα πρέπει να μου πεις γιατί εφήγησαν τα δικαιώματά σου. Τι θα συνέβαινε, γιατί θα είχες πιθανόν διαφορετική μοίρα αν τελικά σου είχε δοθεί το δικαίωμα προς προηγούμενες ακρόασεις. Πριν προχωρήσουμε, θέλω την προσοχή σας στο εξής. Δεν σου λέει να με πείσει σε μένα δικαστήριο ότι οι λόγοι σου είναι βάσιμοι. Δεν σου λέω να με πείσει δικαστήριο
ότι... θες σχόλιο μου. Συγγνώμη. Με ρώτησες για το σχόλιο μου. Όχι, όχι, λέω ακόμα, προσπαθώ να εξηγήσω τι μας ζητάει. Ναι, ναι. Δεν ζητάει να πείσει στο δικαστήριο ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι οι σωστοί, ότι θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε δεκτοί και τελικά να οδηγήσουν σε διαφορετική απόφαση, αλλά να μου πεις ότι είχα κρίσιμους ισχυρισμούς να προβάλλω ενώπιον της διοίκησης, που αν αυτοί οι ισχυρισμοί προβάλλονται ενώπιον της διοίκησης, πιθανόν, επειδή η διοίκηση έχει και τη δυνατότητα να εξετάζει το πραγματικό κάτι που δεν έχει το Συμβούλιο Επικρατείας, θα είχες αλλάξει το ρου της υπόθεσης. Αυτό μας λέει αυτή τη στιγμή αυτή η πρώτη σκέψη. Το σχόλιο σου. Σωστό είναι, αλλά... Σωστό είναι, δηλαδή θα πρέπει να μου δείξεις... Είναι προέκταση του προηγούμενου ισχυρισμού σε περιπτώσεις όμως που... στην προηγούμενη υπόθεση που είδαμε με τη Σπάρτη, ξέραμε ή εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβητείτο ποια ήταν η ορθή λύση. Εδώ έρχεται και σου λέει ότι αν θες να ζητήσεις να προβάλλεις ως λόγο, προσέξτε, ως λόγο ακυρώσεως. Ως λόγο ακυρώσεως, ως λόγο που να στηρίζει ακυρωτική δικιά μου παρέμβαση ως δικαστηρίου, θα πρέπει να μου δείξεις ότι όντως υπέστης κάποια βλάβη. Όχι γενικά και αφηρημένα η βλάβη από την πράξη, βλάβη από το ότι δεν σε ακούσανε. Και για να μου το κάνεις αυτό πρέπει να μου πεις ότι είχες κάποια αξιόλογα πράγματα να πεις που έπρεπε να τα εξετάσει το αρμόδιο όργανο. Είναι απόλυτα σωστό αυτό. Απλά έχω μία επιφύλαξη καθαρά τεχνική. Πρώτον ότι είναι εύκολο ένας δικηγόρος να το αντιμετωπίσει αυτό και να ψάξει να φτιάξει 2-3 ισχυρισμούς και να τους πει. Και δεν ξέρω στη συγκεκριμένη υπόθεση που ήταν η πρώτη, αν θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτομάτως η αλλαγή παραδείγματος, διότι δεν αποκλείεται, δεν μπορώ να ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, αλλά δεν μπορώ να αποκλείεται ο συγκεκριμένος δικηγόρος να μην ξέρει την παλιά νομολογία και γι' αυτό να μην το έβαλε. Και επομένως, λιγάκι αδίκως να ενεργοποιείται αυτός ο νομολογιακός κανόνας για όσους είχαν ήδη κάνει επίσης ακυρώσεις πιο πριν. Δεν έχεις άδικο. Για το δεύτερο θα συμφωνήσω απόλυτα. Για το πρώτο, επίσης, το κρατάω να το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί έχει αρκετό ενδιαφέρον. Να ολοκληρώσουμε την απόφαση, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το δεύτερο που μας είπε... Και προσέξτε το δεύτερο, για να μην το μπερδέψετε, είναι αυτοτελές. Γιατί στις εξετάσεις έχω δει κόσμο να τα μπερδεύει αυτά τα δύο μεταξύ τους. Εδώ μας λέει το δικαστήριο δύο πράγματα. Είχε ακριβώς. Είχε δύο πράγματα να κάνει το δικαστήριο. Αφενός, τι γίνεται όταν προβάλλω το λόγο προηγούμενης ακρόασης, οπότε τίθεται θέμα λύση τέλειάς του και μας εξηγεί πότε είναι λύση τέλειση η προβολή του λόγου προηγούμενης ακρόασης γενικά, και τι γίνεται και στην ειδικότερη περίπτωση που στη διαδικασία προβλέπεται και ενδικοφανής προσφαγή. Εδώ λοιπόν είχαμε, νομίζω πως σας είπα, εκτός αν μπορούσε να κάνει ένσταση στον περιφερειακό διευθυντή και προσφυγή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΑ. Έχω λοιπόν εδώ πέρα περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας. Δηλαδή μιας διαδικασίας που επιτρέπει σε άλλο όργανο, διοικητικό μένα σε άλλο όργανο, να προβάλλω ό,τι θέλω και μάλιστα το όργανο αυτό έχει την εξουσία να εξετάσει επί της ουσίας την υπόθεση και να την αλλάξει. Όταν λοιπόν έχω, και αυτή είναι η διαφορά, θυμίζω, της ενδικοφανούς προσφυγής από την ειδική διοικητική προσφυγή. Πάω κάπου αλλού και μπορώ να προβάλλω όχι μόνο λόγους νομιμότητας, αλλά και λόγους που έχουν σχέση με την εκτίμηση του πραγματικού. Λέει λοιπόν το δικαστήριο ότι μάλλον στις περιπτώσεις, όχι μάλλον, στις περιπτώσεις αυτές, η μη τήρηση του προβλεπομένου τύπου προηγούμενης ακροάσεως καλύπτεται, εφόσον ο δικούμενος ασκεί σε ενδικοφανείς προσφυγές και προβάλλει τους κρίσιμους καταυθόνους χειρισμούς που δεν προβάλλει πριν την έκδοση αρχικής πράξης. Άρα σου λέει ότι μπορείς, αφού είναι δικοφανής διαδικασία, είναι μια διαδικασία εξυπαρχής εξέτασης της υπόθεσης, να πεις εκεί
ό,τι θα μπορούσες να έχεις πει στο αρχικά, στο όργανο που αρχικά εξέδωσε τη σημερινή διοικητική πράξη και επομένως, ακόμα και αν το όργανο που αρχικά εξέδωσε τη σημερινή διοικητική πράξη δεν τήρησε τον τύπο της προηγούμενης ακρόασης, αυτό το ελάττωμα να θεραπεύεται στο πλαίσιο της ενδοκεφαλής διαδικασίας. Μας έβαλε λοιπόν δύο ουσιαστικά νέες μορφές περιορισμού του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας. Ο ένας είναι, μα όταν προβλέπεται ενδοκεφαλής διαδικασία και να μην έχει τηρηθεί ο τύπος της προηγούμενης ακρόασης νωρίτερα, αυτό το ελάττωμα θεραπεύεται. Δεύτερον, ανεξάρτητα από αυτό, σε κάθε περίπτωση, αν η διοίκηση κακώς δεν σε άκουσε, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μέχρι εκείνη τη στιγμή, πάντως θα πρέπει για να είναι παραδεκτό το παράπονό σου, η έννοια της λησιτέλειας είναι συναρτημένη με το παραδεκτό, να είναι παραδεκτός ο λόγος ακύρωσης περί παράβασης όλου τύπου λόγω μη τήρησης της προηγούμενης ακρόασης, θα πρέπει να μου έχεις εξηγήσει ποιους ισχυρισμούς θα μπορούσες να έχεις προβάλει ενώπιν της διοίκησης. Και ουσιαστικά φτάνουμε στο διατάφτα, που λέει ότι αυτός τι έκανε. Το μόνο που έλεγε ουσιαστικά είναι ότι μα αόριστα με πετάξατε έξω και δεν με ακούσατε. Από την πρώτη μέρα που γκρίνιαξε στο διευθυντή μέχρι και την ενδοκεφαλή διαδικασία. Ο λόγος αυτός είναι, κατά την κατάσταση σας γνώμη, απορριπταίος ως αβάσιμος. Κατά τη γνώμη το αβάσιμος δεν είναι και πολύ σωστό. Έτσι. Μάλλον, να όχι, εδώ είναι σωστό. Διότι εδώ, άρα δηλαδή, αβασίμως παραπονείσαι ότι δεν τηρήθηκε η προηγούμενη ακρόαση, γιατί με βάση τους κανόνες όπως τους ερμηνεύω εγώ, είχε σε δικοφανή διαδικασία. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αν στο στάδιο το αρχικό της έκδοσης διοικητικής πράξης όντως εκλήθης να ακουστείς ή όχι. Και βέβαια, κατά τη δεύτερη άποψη που αναφέρεται στο πρώτο ζήτημα που είπαμε πριν, ο λόγος αυτός είναι επίσης απορριπταίος ως αλληλεγγύος προβαλλόμενος, γιατί, διότι δεν υπήρχε, δεν μου εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους θα ήταν σκόπιμο η δίκη να σε έχει ακούσει. Ποιοι θα είναι οι ισχυρισμοί που θα πρόβαλες ενώπιον της. Νίκο, για να δεις εδώ μια απάντηση, αν θες, του Συμβουλίου Επικρατείας στο δεύτερο σχολείο σου. Γι' αυτό στηρίζεται η πλειοψηφία περισσότερο στο ζήτημα της ενδοκεφαλής διαδικασίας. Ρε μεγάλη, έχεις και ενδοκεφαλή διαδικασία, από την οποία ήξερες ότι δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα καινούργιο ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Άρα, αν είχες κάτι πραγματικό να πεις, ας το έλεγες τότε. Δεν μπορεί απλά να μου ισχυρίζεσαι ότι από τη στιγμή που δεν ακούστηκες αρχικά αυτό το παράπονο, θα μπορείς να το λες μέχρι τελικής πτώσεως και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσεις τη δίκη. Γι' αυτό και αν θες, το θέμα της αλυσιτέλειας το θέτει ως εκ περισσού, ακριβώς γιατί θα ήταν άδικο να στηριχτεί μόνο σε αυτό, για το λόγο που είπε ο κ. Παπασπύρου, να το καταλάβουμε. Διότι ένας κακόμενος δικηγόρος μέχρι τη στιγμή εκείνη ήξερε την παλιά νομολογία ότι αν δεν έχει τηρηθεί ο τύπος προηγούμενης ακρόασης σε μια δυσμενή διοικητική πράξη, θα κέρδιζε τη δίκη χωρίς να χρειάζεται να προβάλλει τίποτε άλλο. Υπάρχει μια πρακτική που ακολουθείτε στο Συμβούλιο Επικρατείας, για τα παιδιά το λέω, ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια καινοτομία που είναι σε βάρος των δικαιωμάτων υπεράσπισης, είτε δικονομικά είτε στο διοικητικό στάδιο, συνήθως το κάνουμε σε μια υπόθεση που αυτό δεν έχει έννομες συνέπειες για σένα. Δηλαδή, σε μια υπόθεση που είναι ακίνδυνη για σένα, ώστε να μην υπάρχει αυτό ακριβώς η άδικη ευθεία εφαρμογή. Ένας άλλος τρόπος για να το κάνει το Συμβούλιο Επικρατείας είναι να πει ότι για τους οικονομικούς κανόνες ότι αυτή είναι η νέα και ορθή ερμηνεία ενός δικονομικού κανόνα, αλλά δεν το εφαρμόζω στις υποθέσεις που έχουν ήδη εγερθεί, αλλά μόνο για το μέλλον, ώστε να μην ακριβώς προσβληθεί η εμπιστοσύνη του δικουμένου στη σαφήνεια των διαδικαστικών ή των δικονομικών κανόνων. Οπότε ο κύριος Δελής αυτό που λέει είναι ότι εδώ πέρα είχε ούτως ή άλλως το θέμα της το λόγο για να το απορρίψει που συνίσταται στο ότι υπήρχε ενδικοφανής προσφυγή και ασκήθηκε και άρα ήταν μια ευκαιρία εν πάση περιπτώσει να προσθέσει και το περαιτέρω επιχείρημα της έλλειψης
ειδικού επικλήσεως βλάβης ειδικής από τη μη κλίση σε ακρόαση. Γύρισα πίσω να σας δείξω κάτι το οποίο ίσως ξεφεύγει. Στο επίκεντρο της προηγούμενης ακρόασης δεν βρίσκεται η δυνατότητα να φέρεις τον Δελή, τον Παπασπύρου, να σου κάνει μια εφάνταστη νομική ερμηνεία για το πώς η διοίκηση πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Το βασικό για το οποίο πρέπει να σου δίνεται προηγούμενη ακρόαση είναι αυτό εδώ. Να επιτρέψει τη διοίκηση να καταλήξει στη σωστή εμφάνιση και εκτίμηση του πραγματικού υλικού. Δηλαδή του πραγματικού της υπόθεσης. Δεν λέω ότι όταν ασκεί προηγούμενη ακρόαση ο διοικούμενος, που μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο, έτσι, μια τράπεζα, μην είναι μόνο ο καημένος ιδιώτης, θα πρέπει μόνο να προβάλλει πραγματικά ζητήματα και όχι και νομικούς ισχυρισμούς, αλλά το κρίσιμο είναι ακριβώς αυτό εδώ. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό. Να μπορείς να πείσεις τη διοίκηση ότι δεν έχουν γίνει τα πράγματα, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβάνεσαι πριν πας να εφαρμόσεις τον κανόνα δικαίου. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Και γιατί το θέτω εδώ? Γιατί τώρα θα προσπαθήσω και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την απόφαση. Να βάλω λίγο κάποια πράγματα στη συζήτησή μας. Πρώτο. Αυτό το λέει ο ακυρωτικός δικαστής, έτσι. Το λέει τη Συμβουλή Επικρατείας, εξετάζει την υπόθεση από τη σκοπιά της νομιμότητας, είτε αναιρετικά, αν είναι ουσίας όπως είναι προκειμένη, είτε ακυρωτικά. Και έχει μια λογική, Νίκο, θέλω να το σχολιάσω. Ότι εγώ, κύριε, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι δικαστής του πραγματικού. Άρα, το βασικό είναι το πραγματικό, εσύ να έχεις έρθει να το έχεις πει στη διοίκηση. Και να υπάρχει ένα πραγματικό το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, έλα, πες σε μένα ποιο θα ήταν το πραγματικό που μπορεί να άλλαξει τα δεδομένα στη διοίκηση. Και αν το ισχυριστείς αυτό, κοιτάξτε λίγο πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό, στο πλαίσιο του ακυρωτικού ελέγχου θα κερδίσεις τον ουσιοδητή. Δηλαδή, δεν θα έρθει ο δικαστής να εκτιμήσει ευθέως το πραγματικό και να υποκαταστήσει τη διοίκηση σε αυτό το ζήτημα. Θα αρκεστεί στο γεγονός ότι όντως υπάρχουν συστήματα που αν είναι ένα διοικητικό όργανο, πιθανότατα να ήταν κρίσιμα για το αν θα πάρει ή όχι την απόφαση. Και με μια σχετική ευκολία γυρίζω την υπόθεση στη διοίκηση, λέγοντας ότι λύση τελώς μου πρόβαλε ο διοικούμενος, ο ετών, τον λόγο περί μη τήρησης της προηγούμενης ακρόασης, γιατί επικαλέστηκε κάποια πραγματικά στοιχεία. Ο Νίκος είπε ότι ένας έκτος δικηγόρος θα βρει κάτι να πει και ουσιαστικά θα έπρεπε να τον έχει ακούσει. Εγώ, το να είναι χαλαρό το Συμβούλιο Επικρατείας στην προβολή των πραγματικών ισχυρισμών που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι, είμαι απόλυτα μαζί. Πού αρχίζει να μπερδεύει το πράγμα και πού η κριτική που έχει ασκήσει κυρίως ο Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είναι πολύ έτσι, δεν θα πω αιμονικός, αλλά φανατικός της διασταλτικής, αν θέλετε, εφαρμογής της εγγύης προηγούμενης ακρόασης, τα βιβλία που έχει γράψει και στα άρθρα του, που έχει ένα δίκιο. Πάμε στο δικαστή της ουσίας. Και Νίκο, θέλω να το σχολιάσω, μακάρι να ήσασταν και εσείς οι υπόλοιποι στην κουβέντα μας. Θέλω να το σχολιάσω το εξής. Ο δικαστής της ουσίας είναι δικαστής που μπορεί να εκτιμήσει το πρώτον ένα πραγματικό ισχυρισμό. Έτσι. Και μπορεί να υποκαταστήσει τη δικιά του κρίση για τα πραγματικά και την εκτίμηση του πραγματικού σε εκείνον στη διοίκηση. Άρα, όταν έρθω να πω στο δικαστή, θα έλεγα στη φορολογική διοίκηση, θα έλεγα στον ΟΑΕΡ αυτά τα επιχειρήματα και ήταν κρίσιμα. Γιατί έχει σημασία ο λόγος προηγούμενης ακρόασης. Ο δικαστής ουσιαστικά μπορεί να τα εκτιμήσει εξ αρχής. Τώρα, η απάντηση στο αυτό που μόλις είπα, η μόνη που μπορώ να φανταστώ εγώ, είναι ότι δεν θα θέλαμε το δικαστή να υποκαθιστά την διοίκηση όταν η διοίκηση δεν άσκησε σωστά την αρμοδιότητά της. Δηλαδή, όταν η διοίκηση δεν
τήρησε αυτά που έπρεπε να τηρήσει, ώστε να μπορεί σε ένα πρώτο στάδιο να αποφανθεί επί ενός ζητήματος, να πάρει μια ουσιαστική θέση για ένα ζήτημα, τότε, αν είναι τυπικά ελαττωματική η διοικητική της πράξη, ο δικαστής, ακόμα και ο δικαστής της ουσίας, ακυρώνει τη διοικητική πράξη, το γυρίσει πίσω στη διοίκηση, γιατί ακόμα η διοίκηση δεν έχει πάρει θέση. Αν σωστή θέση, δηλαδή δεν ήταν σε θέση, μάλλον σωστότερα, να πάρει θέση. Αν η διοίκηση τα έχει τηρήσει όλα αυτά και έχει πάρει θέση, τότε ο δικαστής, και αυτό είναι η λογική του ελέγχου ουσίας, έρχεται και υποκαθιστά την κρίση της διοίκησης με μια νέα εκτίμηση του πραγματικού της υπόθεσης. Αντιθέτως, αν οι ουσιώδεις τύποι δεν έχουν τηρηθεί, το γυρίζει πίσω. Το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι άνοιξε η όρεξη στο νομοθέτη και είπε, γιατί να μπούμε σε αυτού του είδους της, αν θέλετε, της λεπτομέρειας, αυτή την πολυτελή σκέψη, ειδικά σε περιπτώσεις που καίγομαι να γεμίσω το δημόσιο ταμείο. Πότε καίγομαι να γεμίσω το δημόσιο ταμείο? Στις φορολογικές και στις τελωνιακές διαφορές, οι οποίες είναι και οι σημαντικότερες από πλευράς αριθμού και οικονομικού αντικειμένου διαφορές ουσίας. Στις υποθέσεις αυτές ήρθε λοιπόν ο δικαστής, το έχετε διδαχτεί αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, και πρόσθεσε το 2000, πότε το έκανε αυτό, νομίζω το 11, το 11, σας θυμίζει κάτι, πρώτα μνημόνια και δεν συμμαζεύεται, ότι σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη παράληψης φορολογικής ή τελεονικής αρχής, πάμε το εξής. Η πράξη ακυρώνεται για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης της πράξης μόνο αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. Να το ξαναδιαβάσω, Νίκο. Yeah. Η πράξη ακυρώνεται για παράβαση διάταξη που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοση τη διοικητική πράξη, άρα για τι περιπτώσει προηγούμενη ακρόαση ή πρόσβαση στο φάκελο, μόνο αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση τη πράξη. Αν το βάλετε στο μυαλό σα αυτό που ακούσατε, είναι η διάταξη. Το κλείσα, αλλά θα το ξαναβρω. Είναι μια από τις πιο κρίσιμες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Είναι το άρθρο, τα άρθρα 79 και 80 που αναφέρονται στην ποια είναι η εξουσία του δικαστηρίου, το άρθρο 79 σε περίπτωση προσφυγής και ποια είναι η εξουσία του δικαστηρίου σε περίπτωση αγωγής. Αυτές τις δύο διατάξεις είναι από τις λίγες διατάξεις της δικονομίας που καλό είναι να ξέρετε. Στο άρθρο 79, λοιπόν, παράγραφος 5, μας είπε αυτό που μόλις σας ανέφερα. Ότι ειδικά για τις τελωνιακές και φορολογικές θα ακυρώσεις μόνο αν δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά το στάτους του Νίκου Παπασπύρου ή του Γιώργου Δελή. Μα ο δικαστής της ουσίας, όταν θα φωνάξω εγώ και θα πω μου βάλανε φορολογικό πρόστιμο γιατί υποτίθεται ότι δεν τηρούσα βιβλία ή γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα τιμολόγια ήταν εικονικά. Και δεν με ακούσανε κιόλας. Να γιατί δεν είναι εικονικά τα τιμολόγια, να γιατί τηρούσα βιβλία. Και φέρνω το πραγματικό νόμιμο του δικαστή. Εκεί δεν βλέπω κανένα τρόπο να έχει έδαφος η πιθανή ακύρωση της υπόθεσης και η επιστροφή της πίσω. Ο δικαστής σε εκείνη τη φάση είναι σε θέση να εκτιμήσει πλήρως την ορθότητα των πραγματικών ισχυρισμών και άρα δεν θα ακυρώσει ποτέ για τυπικούς λόγους υπόθεση τελωνιακή ή φορολογική. Ποιο είναι το κακό? Γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό. Έχουμε λυσάξει να σας λέμε πόσο σημασία είναι η επιτάξη της διαδικασίας, η αποτελεσματικότητα κλπ. Ποιο είναι το κακό? Μα τότε γιατί η διοίκηση δεν αποκτά ένα κίνητρο, έναν ηθικό κίνδυνο να μην τηρεί καθόλου αυτές τις τυπικές εγγυήσεις και να με στέλνει μια και καλή ενώπιον του φορολογικού δικαστή, δηλαδή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Εδώ αυτό είναι το που ήθελα να συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Ε...
Η απάντηση είναι ότι η απάντηση είναι ναι. Δημιουργεί ένα κίνητρο στη διοίκηση να μην τηρεί τη διαδικασία. Πάμε τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο το ερώτημά σου. Γιατί αν θυμάσαι, το ίδιο ερώτημα έθεσε και στην υπόθεση με τη Σπάρτη ένας συνάδελφος και είπε, μα έτσι δεν δημιουργείται το κίνητρο στο ΚΑΣ ποτέ να μην κάνει νόημες συνδέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε αν αυτό το αντεπιχείρημα είναι κρίσιμο. Αλλά πρέπει να το δούμε και στις δύο υποθέσεις, δεν μπορούμε να το δούμε μόνο εδώ. Μπορεί να καταλήξει όμως σε διαφορετικό συμπέρασμα. Ναι, προφανώς. Αλλά πρέπει να έχουμε μία συνεπή μείζωνα. Ακόμη και αν οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Νομίζω η απάντηση είναι σταθμίζεις. Σταθμίζεις τα συν και τα πλήν. Και νομίζω ότι η κρίσιμη παράμετρος είναι ότι σε εκείνη την περίπτωση ξέραμε ότι η πλημέλεια αυτή δεν μπορούσε να έχει επίδραση στο πραγματικό. Ενώ στις περιπτώσεις που συζητάμε τώρα, η πλημέλεια αυτή θα μπορούσε να έχει επίδραση στο πραγματικό, απλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Έχω τη γνώμη ότι η σκέψη ότι του Συμβουλίου Επικρατείας ότι θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος για να μπορεί λύσει τελώς να επικαλεστεί παράβαση τύπου, θα πρέπει να επικαλείται ισχυρισμούς, καλά το λέει το δικαστήριο, ισχυρισμούς που εκ πρώτης όψεως να δημιουργούν αντικείμενο διοικητικής διερεύνησης και απαντήσεως, είναι σωστή. Όταν λοιπόν δεν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι μία είναι η λύση και είναι αυτή, όπως το ξέραμε στην υπόθεση της Σπάρτης, τότε νομίζω ότι ορθώς το δικαστήριο ζητάει από τον ενδιαφερόμενο να επικαλεστεί τέτοιους ισχυρισμούς. Και αυτό είτε είναι ακυρωτική διαφορά, είτε είναι διαφορά ουσίας. Εάν το δικαστήριο τώρα κρίνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εκ πρώτης όψεως λύση τελής, δύο είναι οι λύσεις. Για το δικαστή της ουσίας να πω, και βγαίνει εύκολα μετά και για τον ακυρωτικό. Είτε να πει ότι εγώ έχω το φάκελο, είμαι σε θέση να τα κρίνω και τα κρίνω. Και ας μην έχουμε έτσι αυταπάτες, στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει. Άλλο αν δεν γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει. Ή εάν κρίνει ότι δεν είναι όριμη υπόθεση για μια ουσιαστική κρίση, να πει πάρ' διοίκηση με προδικαστική απόφαση πίσω και αποφάνσου επί του ισχυρισμού αυτού. Δεν ακυρώνω τίποτε. Άρα είμαι εντάξει και με το γράμμα της διατάξεως που μας ανέφερες. Δεν ακυρώνω τίποτε. Περιμένω από σένα φορολογική αρχή να απαντήσεις στο συγκεκριμένο αυτό ισχυρισμό. Αναβάλω και αποφαίνομαι τότε κι εγώ οριστικά. Νομίζω αυτή είναι η προσήχουσα λύση, η οποία βεβαίως μπορεί να εφαρμοστεί και στον ακυρωτικό δικαστή. Δηλαδή να πει ότι, όπου δεν εφαρμόζεται αυτή η διάταξη, να πει ότι έχεις έναν εκ πρώτης όψεως, έναν ισχυρισμό που εκ πρώτης όψεως η διοίκηση θα όφιλε να σε καλέσει και να απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάλεσε, υπάρχει όμως ο ισχυρισμός. Πάρ' τον διοίκηση με προδικαστική, αποφάνσου επί του ισχυρισμού αυτού και τότε θα έρθω και εγώ και θα αποφανθώ. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω, θέλω και κάτι ακόμη να πω, αλλά δεν ξέρω επ' αυτού αν θες κάτι να πεις. Για τις αποχρώσεις. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι ένας αποχρόνης ισχυρισμός και ότι μία μέθοδος είναι, αν δεν είναι όριμη υπόθεση για να τον κρίνει ο ίδιος ο δικαστής, προδικαστικό. Προδικαστική απόφαση προς τη δίκηση. Η ακύρωση και επιστροφή. Γιατί να πω κάτι, μερικές φορές και ο δικαστής πρέπει να κρίνει κατά πόσο η δίκηση δρά καταχρηστικά. Εντάξει, απλά το θέμα με την ακύρωση στο δικαστή της ουσίας λίγο με προβληματίζει γιατί είναι εύκολη λύση. Άμα είμαι δικαστής ουσίας, είναι εύκολη λύση να πω δεν το έκρινε η διοίκηση, πάρε το πίσω διοίκηση για να κάνεις την πρωτογενή κρίση και μη με απασχολείς.
Διότι στην ουσία έρχεσαι και λες: εγώ έχω ένα συγκεκριμένο δικαίωμα. Χρωστάω, δεν χρωστάω. Θέλω απόφαση του δικαστηρίου. Άρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, θεωρητικώς δεν διαφωνώ. Δεν έχεις άδικο στο εξής. Ένας από τους λόγους για τους οποίους μπήκε η διάταξη του 79 παράγραφος 5 δεν ήταν μόνο για να εισπράξουμε γρήγορα χρήματα κλπ. Ήταν γιατί όντως το είχαν βρει φάμπρικα και οι δικαστές. Είχε γίνει μια φάμπρικα. Ή ζήταγες από τη διοίκηση να, από τον εφοριακό που δεν μπορούσε να καταπιεί τα χρέη σου και τις ατασταλίες σου, απλά να μην τηρείς την προηγούμενη ακρόαση, να έχεις αυτό καβάτζα, να πας στο διοικητικό από το δικείο και μετά από 3-4 χρόνια να ακυρώσεις γι' αυτό. Οπότε έχει και αυτό μια εξήγηση. Την ίδια στιγμή, συνδυάζοντας αυτό που είπε, γράφει και η Έλληνα εδώ, ότι κάθε φορά που θα προβλέπετε δυνατότητα δικοφανής προσφυγής δεν απαιτείται να τηρείται η προηγούμενη ακρόαση. Αυτό μας λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Η υποχρέωση υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφε. Η υποχρέωση υπάρχει της δικής σας. Το ερώτημα είναι, το είπα και πριν, αν η παράβασή της στοιχειοθετεί λόγω ακυρώσεως. Τι σημαίνει ακύρωση? Σημαίνει ότι ένα δικαστήριο έρχεται και επεμβαίνει διαπλαστικά σε μια νόμιμη σχέση. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας. Μην τα βλέπουμε μόνο τα πράγματα εικονικά και αφηρημένα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως, αυτό που μας λέει είναι ακριβώς ότι αν δεν τηρηθεί ενώ πρόκειται για δικοφανής προσφυγή, θεραπεύεται το ελάττωμα αυτό. Αυτό, αν θέλετε, από πλευράς ηθικού κινδύνου, θέτει τα λιγότερα προβλήματα. Πολύ συχνά, το να φας μία δυσμενή πράξη από ένα διοικητικό όργανο, ενώ προβλέπεται η δικοφανής προσφυγή, δεν είναι και το τέλος του κόσμου και στο κάτω της γραφής το κρίσιμο είναι το τι θα πει το όργανο επί της δικοφανής προσφυγής. Και δεν νομίζω, τουλάχιστον στη δικιά μου εμπειρία, ότι έχει λειτουργήσει αυτή η νομολογία κατά τρόπο ώστε σε ένα πρώτο στάδιο, ενώ προβλέπεται η δικοφανής προσφυγή, τα διοικητικά όργανα να μην τηρούν την προηγούμενη ακρόαση. Ο μπελάς θα υπάρξει στις φορολογικές και στις τελωνειακές διαφορές, στις διαφορές ουσίας, όπου ουσιαστικά έρχεται με αυτό το σκεπτικό που σας είπα πριν, να επιτρέψει στο δικαστή. Ούτε να επιτρέψει στο δικαστή, στην ουσία να εξωθεί στο δικαστή, ακόμα και το προβλέπεται, όταν στοιχειοθετείται λόγος προηγούμενης ακρόασης, απλά να μην έχει τόσο αυτό νομική σημασία και δικονομική σημασία, διότι ο δικαστής θα κρίνει τα πραγματικά τα οποία δεν μπόρεσε ο δικούμενος να τα πει κάποιους μήνες, κάποια χρόνια νωρίτερα, ενώπιον της δίκης. Εκεί βέβαια η έκπτωση είναι μεγαλύτερη, Νίκο, νομίζω. Διότι ο σκοπός της προηγούμενης ακρόασης είναι να μην βρεθώ με την ηθική και την πραγματική αποδοκιμασία να έχω πάνω από το κεφάλι μου τη δαμόκλειο σπάθη μιας διοικητικής πράξης η οποία είναι δυσμενής και η οποία, σας θυμίζω, έχει το τεκμήριο νομιμότητας, την εκτελεστότητα και το ενδεχόμενο, τέλος πάντων, να υποστώ διάφορα πράγματα, ακόμα και αναγκαστική εκτέλεση στην περιουσία μου, ενώ ακόμα δεν έχει κριθεί το κατά πόσο είναι σωστή ή όχι από τα δικαστήρια. Άρα η έκπτωση του 79-5, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το στάτους προστασίας των φορολογουμένων, είναι αρκετά μεγάλη. Αν το συνδυάσεις, μάλιστα, με τη δυσκολία με την οποία μπορεί να πάρει πλέον κάποιος αναστολή εκτέλεσης σε φορολογικές ή τελωνειακές διαφορές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όσοι είχατε τον Ανδρέα τον Τζουρουφλή να σας κάνει μαζί με τον Πάνο τον Λαζαράτο την οικονομία, θα τα ξέρετε αυτά. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο φορολογούμενος στον οποίο επιβάλλεται μια χρηματική φορολογική υποχρέωση σημαντική είναι σε δύσκολη θέση και επομένως το να μπορεί η διοίκηση να ξεφύγει πάρα πολύ εύκολα από την υποχρέωσή της να τον ακούσει εκ προημίου είναι ένα κακό πράγμα. Ένα δεύτερο. Ο κ. Δελής είναι πάρα πολύ σημαντικό και απολύτως σωστό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, να μείνουμε στην κρίση αυτή εδώ και βλέπουμε μετά στα φορολογικά. Τι έρχεται και σου λέει, άμα είχες ενδικοφανή, ας τα λέγεις εκεί πέρα. Για να δούμε όμως, έχεις στο μεταξύ υπός τη βλάβη. Τι γίνεται αν η πράξη αρχική εκτελείται και άμα δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την κρίση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Τι γίνεται? Έχει εκδοθεί μια πράξη για την οποία θα έπρεπε να σε έχει ακούσει, δεν σε έχει ακούσει καθόλου και εκτελείται. Αυτό είναι καυκικό.
Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα σε αυτή την κρίση της αποφάσεως. Τις περιπτώσεις στις οποίες εκτελείται. Δεύτερον, ακόμη και αν δεν εκτελείται, μας είπε ο κ. Δελής, έχει τεκμήριο νοημότητας. Δεν είναι σωστή η φράση αυτή, ο Δαρτόγλου το λέει καλύτερα. Έχει τεκμήριο ισχύος, ισχύει. Τι σημαίνει ισχύει? Δεν μπορείς να πάρεις πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Μπορείς πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δεν μπορείς να κάνεις 1000 πράγματα, δεν μπορείς να ζήσεις ως επιχειρηματίας. Αν έχεις μια πράξη, ένα φύλλο ελέγχου που σου βάζει 5-10 εκατομμύρια ευρώ οφειλές. Άρα, είναι εύκολο να λες, δεν χάθηκε ο κόσμος, έχεις ενδικοφανή προσφυγή. Ή δεν χάθηκε ο κόσμος, έχεις προσφυγή ουσία στο δικαστή, στο φορολογικό δικαστή, ο οποίος θα κρίνει της ουσίας. Τι γίνεται με τον ενδιάμεσο χρόνο? Σβήνεις. Σβήνεις ως επιχειρηματίας. Αυτό είναι για μένα το μείζον πρόβλημα σε αυτή τη σκέψη του δικαστηρίου. Θα βάλω μια γενικότερη προβληματική που πρέπει να την έχετε στο μυαλό σας. Είναι η λογική του εκκρεμούς. Έψαχνα να βρω πώς θα το φτιάξω. Το εκκρεμές. Το θυμάστε στη φυσική. Ποιο είναι το πρόβλημα του εκκρεμούς στην νομολογία και στην εξέλιξη του δικαίου στην Ελλάδα? Αν η σωστή θέση, θα λέγαμε, αυτή η σύμφωνη αρχή της αναλογικότητας ή η σωστή με βάση το κόστος και το όφελος των επιλογών. Η πιο σωστή θέση είναι αυτή εδώ. Όσο πιο ακραία πάω προς μία πλευρά, κάποια στιγμή, όταν φύγω από την ασταθή αυτή θέση, θυμάστε φυσική, θα πάω σχεδόν ακραία προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο το τρελό. Το έχουμε ζήσει και στις περιβαλλοντικές διαφορές και στις φορολογικές διαφορές. Περιβαλλοντικές διαφορές. Ακυρώναμε για ψήλου πίδρυμα επενδύσεις στην Ελλάδα, και εκεί που δεν χρειάζονταν ουσιαστικά τόσο πολυτελή προστασία το περιβάλλον. Σας το λέει κάποιος που διδάσκει δίκαιο περιβάλλοντος. Και είχαν φτάσει να βλέπεις 7-17 όλο το δικαστήριο της Βουλής Επικρατείας να ασχολείται αν θα κοπούν 3 δέντρα ή όχι. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο, εντάξει. Αλλά αν αν το βάλεις κάτω, είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι να είσαι αυστηρός σε χωροταξικές επιλογές, ώστε να μην συμμετοποιηθεί, για παράδειγμα, η ακτογραμμή, από το να ασχοληθεί σε ένα στο ακίνητο τάδε, θα κοπούν 2 δέντρα ή θα είναι 5 μέτρα μέσα ή 5 μέτρα έξω κάτι. Αυτό που οδήγησε την εποχή της κρίσης, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Να περνάνε περιβαλλοντικά ύποπτες επενδύσεις στη λογική. Τι λέτε τώρα, εδώ στοχεύσαμε τις προηγούμενες βλακίες, ήρθε η ώρα. Θέλει ο άλλος να φτιάξει τουριστικό, όπως το λένε, project σε αυτή την περιοχή. Ξεχνάω τα αρχαία, ξεχνάω τη Χελώνα, ξεχνάω. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, ή υπάρχει ο κίνδυνος τελικά ένα δικαστήριο να είναι τόσο offside που η ελληνική κοινωνία να στραφεί εναντίον του και για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να στραφεί, όπως είναι η περιβαλλοντική προστασία. Το νομοσχέδιο το περιβαλλοντικό που ψηφίστηκε πριν από 15 μέρες, Νίκο, έχει πολλά ζητήματα γενής. Πολλά ζητήματα γεννήσει. Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο 43-63, ο νέος νόμος, θέτει πολλά ζητήματα. Εσείς στη Βουλή δεν ξέρω πώς τα είδατε, αλλά είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της λογικής του εκκρεμού. Και όσο κακό είναι το να είσαι υπερβολικός προς τη μία κατεύθυνση, τόσο κακό είναι υπερβολικός προς την άλλη. Πάμε τώρα στις φορολογικές διαφορές. Τι είχαμε? Ο Νίκος και ο Γιώργος, κλασικοί ελληναράδες επιχειρηματίες, έτσι, τρώγανε, κάνανε, ράνανε και δεν θέλουν να πληρώσουν και ποτέ τους φόρους τους. Έτσι. Ποιο ήταν το σύστημα? Αν ήμασταν και απατεώνες, δηλαδή δεν είμαστε, μάλλον είμαστε η κακή πλευρά, η πιο απατεμής πλευρά του κλασικού ελληνικού επιχειρηματία, θα είχαμε τα εξής πλεονεκτήματα. Κάνω. Θυμάστε με τις παραγραφές που λέγαμε να γλιτώσω, να έχω εξαφανιστεί, να έχω αλλάξει εταιρεία, να έχω αλλάξει αντικείμενο μέχρι να ασχοληθεί η φορολογική δίκη με μένα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ασχολείται. Πάω σε ένα δικηγόρο. Υπάρχουν 17 τυπικά ζητήματα που μπορώ να προβάλλω για να ακυρώσω τη διαδικασία, προηγούμενη ακρόαση και άλλη. Βγαίνει λοιπόν η πράξη, η οποία μου λέει ότι παρόλα αυτά πρέπει να πληρώσω 1 εκατομμύριο ευρώ, εγώ και ο Νίκος, γιατί χρωστάμε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό ταμείο, για να έχει
γιατρούς και δασκάλους. Τι έκανα εγώ, πήγαινα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, σχεδόν αυτομάτως έπαιρνα αναστολή εκτέλεσης για το 30, το 50, το 70% του ποσού. Αυτομάτως, εκ του νόμου δηλαδή. Οπότε είχα ηθικό κίνητρο, έτσι. Άρα ήμουν στον ηθικό κίνητρο να λέω στον δικηγόρο μου, μπορείς να αναβάλεις για 150 χρόνια την εκδίκαση της υπόθεσης. Κάθε εξάμεινο κέρδος για μένα είναι, διότι έχω πάρει αναστολή εκτέλεσης. Ή και για το υπολοιπόμενο ποσό, με μια σχετική ευκολία, τα φορολογικά δικαστήρια εξέταζαν αν θα πάθω μια αναστρέψιμη βλάβη. Αν λοιπόν ο Νίκος δεν έχει εκείνη την περιουσία και ο Γιώργος, τα έχουν βάλει σε offshore στην Ελβετία, ή τα έχουν βάλει στη γυναίκα τους, ή στην πρώην γυναίκα τους, ή στο παιδί τους, πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί, ή σε αχυράνθρωπο, και δεν φαίνονται με περιουσία και έχουν και φεσώσει την εταιρεία τους με ένα δάνειο, τότε πια μία αναστρέψιμη βλάβη θα ήταν να πληρώσω αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ εγώ και ο Νίκος. Θα έπρεπε λοιπόν αναστολή και για το υπολοιπόμενο ποσό. Και μετά θα ήλπιζα να κερδίσω και την υπόθεση γιατί δεν τηρήθηκε η προηγούμενη ακρόαση. Αυτό ήταν το φορολογικό δίκαιο, ουσιαστικό κερδοοικονομικό, για πάρα πολλά χρόνια, που οδήγησε σε πτώχευση της χώρας. Ποια είναι η απάντηση, η άλλη πλευρά του εκκρεμούς. Κόβουμε εγγυήσεις πριν, βάζουμε διάφορες δρακόντιες προϋποθέσεις για να έρθεις να ασκήσεις φορολογική προσφυγή, πληρώνεις, δεν θυμάμαι, ένα κομμάτι μεγάλο του ποσού, άρα επί δικαίων και αδίκων πέφτει αυτό το πράγμα οριζόντια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πάρεις αναστολή εκτέλεσης, αν μάλιστα είσαι μια υγιής επιχείρηση, θα κλονιστείς και δεν μας ενοχλεί να κλονιστείς για αυτόν τον λόγο. Και στη συνέχεια, πολλά από τα πράγματα τα οποία η διοίκηση θα πρέπει να έχει τηρήσει μπορεί να τα καταπιεί το διοικητικό πρωτοδικείο. Από το ένα μέρος του εκκρεμούς φτάσαμε στο άλλο. Αυτός είναι ο κίνδυνος κάθε φορά που ψάχνει να βρει κανείς τη σωστή απάντηση. Να πω έναν άλλο κίνδυνο. Θες να σχολιάσεις από τον Νίκο? Όχι. Δεν, προσθέτω. Δύο βλέπω τις λύσεις. Η μία λύση είναι αυτή που είπα. Το δικαστήριο όπου είναι αναγκαίο να βγάζει μια προδικαστική. Η δεύτερη λύση είναι να υπάρχουν γρήγορα και αξιόπιστα σχήματα ενδικοφανών προσφυγών. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο νομοθέτης οργανώνοντας επιτροπές προσφυγών και στο πλαίσιο της φορολογικής διοικήσεως και στο πλαίσιο της προδικασίας συνάψεως δημοσίων συμβάσεων. Αν έχεις γρήγορες διαδικασίες, αξιόπιστες διαδικασίες, ανεξάρτητες διαδικασίες και μπορείς στο μεταξύ να χειριστείς και το πρόβλημα της αμέσου εκτελεστότητας αποφάσεως, τότε το πρόβλημα δεν έρεται, αλλά εν πάση περιπτώσει μετριάζεται. Άρα από πλευράς δημόσιας πολιτικής πιστεύω αυτή είναι μία προσπάθεια για μετριασμό του προβλήματος. Θα γυρίσω πάλι στο ζήτημα της προηγούμενης ακρόασης και των διαδικαστικών εγγυήσεων και θα σου πω μια εμπειρία δικηγορική για να δει κανείς πώς μπορεί να υπάρχει ηθικός κίνδυνος από κατά τα άλλα καταρχήν σωστές νομολογιακές τομές, όπως είναι μας παραπρίξατε με τις τυπικές ακυρώτες και τα τυπικά ελαττώματα. Υπόθεση όχι τελωνιακή, όχι φορολογική, υπόθεση ρυθμιστικής αρχής, δεν θα πω Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΕΤ, ΡΑΕ, όποια θέλετε βάλετε στο μυαλό σας, βαριά διαδικασία, δεκάδες εκατομμύρια το πρόστιμο, χρονοβόρος διαδικασία, όπου στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και της επιχείρησης που είναι υπό έλεγχο, η ρυθμιστική αρχή βαφτίζει το 90% του αποδεικτικού υλικού. Φανταστείτε τώρα υποθέσεις ανταγωνισμού με την ευρία έννοια του όρου. Το πραγματικό είναι το κρισιμότερο. Πήγες, πώς το λένε, υπήρχαν όντως 500 σημεία λιανικής πώλησης που έκαναν αυτή τη συμπεριφορά. Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Ήρθε ο καταγγελόμενος, ο καταγγέλων και είπε αυτά. Πού είναι, σε ποιες περιπτώσεις όντως η διοίκηση θεωρεί ότι
έγιναν αυτές οι παράνομες συμπεριφορές. Έρχεται λοιπόν, Νίκο, η ρυθμιστική αρχή και βαφτίζει το 90% των κρίσιμων στοιχείων ως απόρριτα. Ως απόρριτα. Άρα σου λέει δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ό,τι θες, δικαίωμα πρόσβαση στο φάκελο ό,τι θες, αλλά ουσιαστικά το 10% του φακέλου θα δεις. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη κόντρα και η ρυθμιστική αρχή τηρεί αυτό το πράγμα. Καταλήγει λοιπόν να βγάζει την απόφασή της στη βάση απόρριτων στοιχείων, να συνεχίσει να λέει ότι τα στοιχεία αυτά είναι απόρριτα και σε αυτά στηρίζομαι και παρόλα αυτά δεν δίνω πρόσβαση στον ελεγχόμενο. Δεν το κάνει μόνο η ελληνική αρχή, το έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό, Νίκο, και βγάζω αυτή την απόφαση. Στο ελεγχόμενος, μάλλον ο υποστής πλέον την κύρωση, κάνει προσφυγή στο διοικητικό εφετή, όπου προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας σε αποφάσεις ΡΑΕ, ΕΤ, ΡΑΛ, όλες οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες ανταγωνιστούν κλπ. Το βασικό ζήτημα είναι, μα δεν μπορώ να σας κάνω προσφυγή, να γκρινιάξω γιατί υποτίθεται ότι εγώ παραβίαζα σε αυτά τα 500 σημεία πώλησης τους κανόνες του ανταγωνισμού. Πώς θα σας το απαντήσω, δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα σημεία πώλησης. Δεν ξέρω καν τι είπαν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι ισχυρίστηκαν ότι εγώ παραβίαζα τους κανόνες του ανταγωνισμού εκεί. Τίθεται το θέμα στο διοικητικό εφετείο. Και το διοικητικό εφετείο καταλήγει σε μια λογική περίπου όπως είναι αυτή του 79.5, λέει. Φυσικά ενώπιον μου δεν είναι απόρριτα τα στοιχεία, ακούς Νίκο, δεν είναι απόρριτα τα στοιχεία, άρα θα πρέπει να τα προσκομίσει το δικαστή, θα εξετάσω εγώ και θα σου δώσω πρόσβαση σε αυτά που θεωρούνται απόρριτα, σε ένα βαθμό, και αφού σου δίνω πρόσβαση στο διοικητικό εφετείο σε αυτά τα στοιχεία που θεωρούνται απόρριτα, πλέον δεν τίθεται θέμα παράβασης του τυπικού λόγου της προηγούμενης, όπως το λένε, της πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου και της προηγούμενης ακρόασης. Στην περίπτωση όμως αυτή τι έχει γίνει. Ουσιαστικά από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη ρυθμιστική αρχή έχει πάρει τσέκ, κλείσει το μάτι το δικαστήριο ότι μπορεί να βαφτίζει τα πάντα απόρριτα. Άρα ευτελίζεται η διαδικασία στη ρυθμιστική αρχή με το σκεπτικό ότι αυτό το διαδικαστικό ελάττωμα πάντως θεραπεύεται όταν πια φτάνω στο διοικητικό εφετείο. Προσέξτε όμως, με τη ρετσινιά του εγκληματία, με τη ρετσινιά του παραβάτη του δικαίου, του παραβάτη της νομοθεσίας, για να προσπαθήσω τότε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Είναι ακριβώς το πρόβλημα του να ξεχυλώσω παραπάνω από όσο θα έπρεπε την ομολογία που αναλύσαμε σήμερα, δηλαδή την ομολογία που κάμπτει αυτούς τους τυπικούς λόγους ακύρωσης. Εδώ. Αυτό που θέτεις είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι εύκολα. Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες, με την σφραγίδα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια τάση να έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ εξουσίες των μηχανισμών, ιδίως στον τομέα του ανταγωνισμού, σε κάμψη πλήθους διαδικαστικών εγγυήσεων των ενδιαφερομένων. Εδώ η λύση είναι, νομίζω, να υπάρχει προστασία στο στάδιο της διοικήσεως, η οποία μέσα από κάποιον ανεξάρτητο συνήγορο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν είχε έρθει ο Μπους και είχε φτιάξει τα έκτακτα στρατοδικεία, τα οποία, προσέξτε, κρίθηκαν αντισυνταγματικά από το Supreme Court, είχε βάλει μία εγγύηση. Είχε πει για τους μαχητές της Αλ-Κάιντα. Είχε πει το εξής. Τα έκτακτα στρατοδικεία θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία στα οποία κατά την κρίση του δικαστή δεν θα έχει ο κατηγορούμενος. Πληροφορίες προφανώς των Αμερικανικών αρχών για συνδέσμους με Αλ-Κάιντα κλπ. Όμως θα έχει πρόσβαση δικηγόρος που θα του ορίζω
από ένα σώμα δικηγόρων των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα είναι παντελώς ανεξάρτητος και από την κατηγορούσα αρχή και από το δικαστήριο. Η λύση λοιπόν εδώ είναι ότι ήδη στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας θα έπρεπε να σου έδινε ο νόμος το δικαίωμα ενός ανεξάρτητου συμβούλου, ο οποίος θα μπορούσε να ενδεχομένως να ήταν και σε ένα σώμα ορκωτό, ο οποίος θα είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό το έκανε ο Μπούς για τους τρομοκράτες. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η λύση εδώ είναι, νομίζω, ότι εφόσον μιλάμε για οικονομικά εγκλήματα, έτσι, δεν μιλάμε καν για εγκλήματα, έτσι, μιλάμε για παραβατική διοικητική συμπεριφορά. Η λύση εδώ είναι κάποιο ανεξάρτητο όργανο που θα μπορεί να σε υπερασπιστεί, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και το οποίο θα είναι ορκωτό και θα έχει εγγυήσεις στηρίσεως. Και επαναλαμβάνω, επειδή λίγο γελάς, το έκανε ο Μπούς για τους τρομοκράτες Αλ-Κάιντα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξέρεις γιατί γελάω? Διότι αυτό έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς? Γελάω γιατί αυτό έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία 10 χρόνια έχει καθιερώσει το θεσμό του hearing officer, του υπεύθυνου της ακροαματικής διαδικασίας, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά προσπαθεί ακριβώς να μεριμνήσει για την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων της διαδικασίας. Εκεί μιλάμε, στο παράδειγμα που σου λέω, μιλάμε για συνήγορο. Για συνήγορο, ο οποίος όμως δεν παίρνει εντολές από σένα, είναι δικηγόρος των ενόπλων δυνάμεων, απλά έχει πλήρη ανεξαρτησία, δηλαδή έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Δεν κοιτάει απλά αν ορθώς ή μη ορθώς κρίθηκαν απόρριτα. Αυτό το εξετάζει ο δικαστής. Έχει ο ίδιος πρόσβαση και μπορεί να προβάλλει τους ισχυρισμούς. Ναι, στο θεσμό του, δεν ξέρω αν στα ελληνικά το λέμε σύμβουλος ακροάσεων. Hearing officer είναι ο όρος που ξέρω ότι χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ουσιαστικά είναι το ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά μεριμνά ώστε να μην έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Να είμαι εγώ που κοιτάω να τηρήσω τη διαδικασία ενώπιόν μου και να είμαι εγώ που κατηγορώ και την επιχείρηση. Ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα με τις ρυθμιστικές αρχές. Όσο ήμασταν αυστηροί, Νίκο, έχεις πολύ δίκιο, όσο ήμασταν και με μια παλιότερη νομολογία πια που έχει αλλάξει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήμασταν πολύ τυπολάτρες και αυστηροί στο τι πρέπει να κάνει μια αρχή ανταγωνισμού, μια διοικητική αρχή που επιβάλλει μεγάλες κυρώσεις. Τα πράγματα ήταν σωστά. Δηλαδή, αν δεν τηρούσε αυτές τις προϋποθέσεις, θα έπεφτε για τυπικούς λόγους η απόφασή της, όπως και συνέβαινε συχνά. Τώρα που είπαμε να μετακινηθούμε από αυτό, γιατί ήταν αναποτελεσματικό, γιατί είχαμε επιβαρύνει και κάνει πολύ τυπολατρική τη διαδικασία και πολύ εύκολα πέφτανε οι υποθέσεις στα δικαστήρια, φτάσαμε στο άλλο άκρο να κινδυνεύουμε η διαδικασία να φαλκιδευτεί στο προδικαστικό της στάδιο. Και αν συμβεί αυτό, όντως είναι ψέμα, είναι υποκριτικό να λέμε ότι ο δικαστής που θα έρθει εκ των υστέρων να αναλάβει την υπόθεση θα θεραπεύσει τα πάντα. Να βάλω μια γενικότερη. Πριν το γενικεύσουμε, υπάρχει και μια. Άρα, η μία παράμετρος είναι ότι πρέπει να έχεις ανεξάρτητο σύμβουλο με πρόσβαση στα στοιχεία ήδη στην προδικασία. Η δεύτερη παράμετρος, που επίσης υπάρχει στις ΗΠΑ και μάλιστα στα θέματα που λες, τον ανταγωνισμό. Στις ΗΠΑ, όταν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, είναι άλλη η κατηγορούσα αρχή που συλλέγει τα στοιχεία και διατυπώνει τη μομφή. Και είναι άλλο το όργανο το οποίο αποφαίνεται. Αυτό είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Να υπάρχει διάσπαση ανάμεσα, ήδη στο επίπεδο της διοικήσεως, στην κατηγορούσα αρχή και στην αρχή που αποφαίνεται. Δεν μπορεί μία αρχή να κάνει τα πάντα. Να ρυθμίζει, να κατηγορεί και να εφαρμόζει. Δεν γίνεται. Και μάλιστα ειδικά πολλές περιπτώσεις στις ΗΠΑ, το όργανο το οποίο αποφαίνεται είναι δικαστήριο.
σε πηγαίνει δηλαδή κάποιος σαν εισαγγελέας η αντίστοιχη επιτροπή ανταγωνισμού στο δικαστήριο και εκείνο αποφαίνεται. Άρα, αν δεν έχουμε θεσμούς εντός της διοίκησης που να εξασφαλίζουν και την μία αν θέλεις εσωτερική διάκριση λειτουργιών εντός της διοίκησης και παράλληλα θεσμούς ανεξάρτητης πρόσβασης σε απόρριτα στοιχεία, θα οδηγηθούμε σε καυτικές συνέπειες. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω τι είπαμε σήμερα και αν θέλετε να βάλω και μια γενικότερη παρατήρηση. Αν βρεθήκατε με ανάμεικτες, έτσι, ανάμεικτα συναισθήματα για το τι είπαμε για την ομολογία που διαβάσαμε μόλις, ορθώς είστε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ενώ είπαμε ότι χρειάζεται περισσότερο ρεαλισμό, περισσότερη αποτελεσματικότητα δικηγορικού μηχανισμού και λιγότερη τυπολατρεία, και άρα το να ζητάς να εξετάζεις τις διαδικαστικές εγγυήσεις υπό το φως της λυσιτελούς προβολής τους, είναι σωστό και το τονίσαμε και οι δύο. Και το να λες ότι πρέπει να τηρούνται ανεξαρτήτως πραγματικού είναι λάθος. Την ίδια στιγμή όμως, όταν πας να βάλεις αυτό το κουδουνάκι στην ουρά της γάτας, έτσι, να προκαλέσεις τις σωστές εκπτώσεις στην τυπολατρεία, κινδυνεύεις να πας πολύ εύκολα στο άλλο άκρο, δίνοντας στη διοίκηση τον ηθικό κίνδυνο να μην τηρεί πράγματα τα οποία, αν δεν τα τηρεί, χάνουμε εγγύηση στο κράτος δικαίου και ουσιαστικά πάμε σε διορθώνουμε ένα κακό με ένα άλλο κακό. Πιστεύω, και αυτή είναι η γενικότερη παρατήρησή μου, και εγώ τελειώνω εδώ και περιμένω το τελευταίο σχόλιο του Νίκου. Η γενικότερη παρατήρησή μου είναι η εξής. Έχουμε ταυτίσει, και το έχω, είναι από τις σκέψεις που μου βγήκαν δουλεύοντας την οικονομική ανάλυση του δημοσίου δικαίου. Το δημόσιο δίκαιο, αυτό που διδάσκει και ο Νίκος και ο Γιώργος σήμερα, είναι ένα δίκαιο δικαστικογενές συμβολής, που η βασική του λειτουργία ήταν να προστατεύσει το άτομο από την κρατική αυθαιρεσία. Έτσι γεννήθηκε το κράτος δικαίου από τη φιλελεύθερη επανάσταση μέχρι σήμερα. Και με την σοσιαλδημοκρατική, αν θέλεις, βελτίωση από το 1850 και μετά. Το άτομο ή οι συλλογικές ομάδες απέναντι στην αυθαιρεσία, ιδίως της κρατικής εξουσίας ή την αδιαφορία της κρατικής εξουσίας εκεί του κόσμου του κράτους. Και αυτό μέσω δικαστικών αποφάσεων. Ποιες δικαστικές αποφάσεις, ποιο δικαστικό παιχνίδι, το να προσβάλλω και να ακυρώσω μια απόφαση της δίκης. Τώρα ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το παιχνίδι ούτε σου κάνει καλύτερη τη διοίκηση, πάντα, εμέσως την κάνει και όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δεύτερον, καμιά φορά επιβαρύνει τη διαδικασία με τυπικότητες και με, αν θέλετε, με καθυστερήσεις. Γιατί? Διότι δεν ατρόφησαν άλλα εργαλεία, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, άλλα εργαλεία της έρεμης τάξης με τα οποία θα βελτιώνονται η ένωμη τάξη και θα ήταν πιο αποτελεσματική η διοίκηση. Δηλαδή, όταν δεν έχεις σοβαρό πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους, γιατί είναι πειθαρχικό παράπτωμα να μην τηρείς την προηγούμενη ακρόαση. Πειθαρχικό παράπτωμα να είμαι τσαμπουκάς και να μην δίνω στοιχεία, να το πω έτσι, και να βαφτίζω όλα τα στοιχεία απόλυτα. Να μην έχω τη δυνατότητα, ενδεχομένως, να επιβάλλω στη διοίκηση και χρηματικές κυρώσεις. Φανταστείτε την περίπτωση του ΑΕΔ που λέγαμε πριν ή τις επόμενες υποθέσεις που η διοίκηση συνειδητά και συστηματικά, ο Δήμος περαχώρας δεν ξέρω τι, συστηματικά επιβάλλει φορολογικές υποχρεώσεις, δεν τηρεί την προηγούμενη ακρόαση, γιατί δεν θα πάθει και τίποτα. Έτσι. Ρίξ' του από ένα κατοστάρικο για τη μη τήρηση της προηγούμενης ακρόασης αναπράξη, όπως υπάρχει, αν θυμάσαι, για την πρόνοια στα διοικητικά έγγραφα που μας έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στις περιβαλλοντικές διαφορές, που υπάρχει και χρηματική κύρωση αν η διοίκηση καθυστερήσει να σου δώσει πρόσβαση. Βάλε λοιπόν ότι θα δώσει και 100 ευρώ ο Δήμος για κάθε φορά που δεν τήρησε και εις ολόκληρων υπεύθυνων του κατοστάρικου τους υπαλλήλους που δεν τήρησαν αυτή την προηγούμενη ακρόαση. Και θα δεις πως ξαφνικά δεν χρειάζεται να ακυρώσεις τη διοικητική πράξη που μπορεί να είναι και σωστή για να μπορέσεις να βελτιώσεις τη λειτουργία της διοίκησης. Δυστυχώς έχουν ατροφήσει στην Ελλάδα όλα τα υπόλοιπα μέσα με τα οποία
ολιστικά θα αντιμετωπίζαμε τις παθηριουργίες της δημόσιας διοίκησης και προσπαθούμε να το κάνουμε μέσω της δικονομίας και των διαφορών για την ακύρωση διοικητικών πράξεων. Είναι σαν να χρειάζεται να θεραπεύσεις πολλά πράγματα και να χρησιμοποιείς μόνο Panadol ή μόνο το Augmentin, ποιο είναι αυτό που δίνουμε στα παιδιά, το κλασικό Αλγοφρέν. Μπράβο. Δεν γίνεται. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι όταν ένα μεγάλο σύστημα είναι παθολογικό, αν προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις σε ένα άλλο στάδιο με ένα άλλο σύστημα, θα γίνει και εκείνο παθολογικό. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι η παθολογία του ενός θα έρθει και θα κουμπώσει με την παθολογία του άλλου και θα δημιουργήσει μια ισορροπία, ένα suboptimal equilibrium, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο χαρακτηρίζει και σταθεροποιεί, προσέξτε, αυτό το κρίσιμο, σταθεροποιεί τις κοινωνίες που μένουν πίσω. Δηλαδή, ο αριθμός των διαφορών που πηγαίνουν στα δικαστήρια στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιος του αριθμού των διαφορών που πηγαίνουν στα δικαστήρια σε οποιαδήποτε χώρα που φεύγει μπροστά. Αυτό κάτι λέει. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πιστεύει ότι αυτό είναι δείγμα του πόσο σεβόμαστε το κράτος δικαίου, γιατί πάμε όλοι στα δικαστήρια και υπάρχουν δικαστήρια να ασχολούνται με όλους. Είναι μία παθολογία που κουμπώνει με την άλλη παθολογία και οδηγεί σε ισορροπίες suboptimal, σε ισορροπίες. Ισορροπία σημαίνει κάτι σταθερό, κάτι που σταθεροποιείται και δεν αλλάζει. Σε ισορροπίες οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι επωφελείς ούτε για τους μεν ούτε για τους δε και κυρίως για την κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε αλλαγή. Διότι η αλλαγή θα έρθει και θα αλλάξει ένα κομμάτι της ισορροπίας και αμέσως όλες οι άλλες δυνάμεις που συγκρατούν αυτή την ισορροπία θα έρθουν να το προσαρμόσουν στα νερά τους. Ναι. Από την άλλη, μια ριζική αλλαγή, αυτό που λέγανε οι πολιτικοί, να τα αλλάξουμε όλα, δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχουν οι φορείς με τα κίνητρα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και επομένως, οι κοινωνίες που είναι μπροστά πηγαίνουν ακόμη πιο μπροστά, οι κοινωνίες που είναι στο μέσο παραμένουν στο μέσο, οι κοινωνίες που είναι πίσω πάνε πιο πίσω. Αυτά τα δυσάρεστα. Αυτό που λέει η Εύα για το αν θα μπορούσαμε να αφήσουμε το φάκελο με τις αποφάσεις. Το έψαξα ήδη. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από τα φωτοτυπάδικα της περιοχής. Γιατί μέχρι τώρα ξέρανε ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα και θα πουλάγανε 50, 60, 100 πώς το λένε, πακέτα αποφάσεων. Τώρα, επειδή δεν ξέρουν τι και πόσοι και ποιοι θα μπορούν να εμφανιστούν ενώπιση της κατάστασης αυτής, δεν υπάρχει, από ό,τι είδα, τέτοιο κίνητρο. Απ' την άλλη, εμείς αυτό που κάνουμε, τα έχετε στο e-class τα πάντα, μπορείτε να τα τυπώσετε από εκεί, ούτως ή άλλως. Σίγουρα θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε οικονομία κλίμακας με τον τρόπο που προτείνει η Εύα, αλλά δεν γίνεται. Και επίσης, δυστυχώς, δεν έχουμε και δυνατότητα, γιατί είναι κλειστά. Είμαστε κλειστά ακόμη, να το αφήσουμε στην γραμματεία. Αν υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα αργότερα, δεν ξέρω, Νίκο, αν συμφωνείς, θα μπορούσα να αφήσω το περσινό όπως είναι στη γραμματεία μαζί με τη μία απόφαση που προσθέσαμε για φέτος και όποιος θέλει το παίρνει από εκεί και το φωτοτυπεί. Αυτά για τα πρακτικά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Ίσως με καλύψεις, Νίκο, λίγο παραπάνω αν πάω για ψυχοθεραπεία μετά τις... Ωραία, να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε. Τι θα ήθελες να κάνεις? Έχουμε το χρονικό εύρος του παρεπίπτωτος ελέγχου. Και τις όμοιες, θα έλεγα, που αυτά είναι τα βασικά, έτσι. Και τις όμοιες. Οτιδήποτε βγει από αυτά. Έγινε. Οκ, λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Ο,